Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Πάω 24. Εδώ είμαστε. Πάμε μέχρι και τις 3. Πανηγυρικό Πάω 24 σήμερα. Πρώτη πρόκριση στην ιστορία της ομάδας στο γήπεδο. Έτσι, στο Champions League. Μετά τη χθεσινή τρομερή εμφάνιση επί της Βασιλείας Αγάπης, τι κάνεις? Και με δύο νίκες, ρε φίλε. Δεν έχεις νίκη στο Champions League, έχεις δύο. Ποιο ρε, μετά το 60 έχεις βάλει. Τι μετά το 60? Μετά το 50 έχεις βάλει τα πόδια πάνω και ήσουν αραχτός. Λες, σκεφτόμουν στο ημίχρονο. Ναι. Μου λέγαμε το πρωί σφιχτά, γκολ γκολ. Και λέω. Ούτε στα πιο τρελά. Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα το 0-3 δεν ήταν και ότι έκανες καμιά. 10 τελικές, είχες και εγώ τρελές φάσεις και πήγες 0-3. Σου κάθισε το παιχνίδι, το πήγες πολύ καλά και σου και κέρδισες 0-3. Εντάξει, δεν ήταν ότι. Δεν απειλήθηκες, βέβαια, θα μου πεις. Ή τέλος πάντων, απειλήθηκες μετά το τρίτο γκολ. Okay. Φίλε, κυριάρχησες κανονικά. Κυριάρχησες, είναι μια πολύ. Και το σημειώνουν όλοι. Πολύ μεγάλη νίκη, πολύ σημαντική πρόκριση για τον ΠΑΟΚ. Η εικόνα του χθες στο παιχνίδι και μάλιστα και με το θέμα που προέκυψε με τον Βιερίνη τελευταία στιγμή. Πραγματικά ήταν εντυπωσιακή. Το να αποκλείσει ο ΠΑΟΚ σε αυτό εδώ το σημείο τη Βασιλεία με συνολικό σκορ 5-1 τα λέει νομίζω όλα από μόνο του. Στη σειρά των αγώνων στα δύο μάτς νομίζω ότι αυτό το 5-1 αντικατοπτρίζει και το τι είδαμε. Αντικατοπτρίζει το ότι ο ΠΑΟΚ ήταν η καλύτερη ομάδα σε αυτά τα δύο παιχνίδια και αποδόθηκε δικαιοσύνη με το χθεσινό έτσι μεγάλο σκορ το οποίο ήρθε και έτσι και το ωραίο πάρτι που στήθηκε εκεί στο κήπεδο της Βασιλείας. Γενικά ήταν ένα πολύ ωραίο βράδυ το χθεσινό. Θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε και με τον Σταύρο Κόλκα λίγο πιο μετά και με την Ελένη που ήταν εκεί. Γενικότερα έχουμε να πούμε πάρα πολλά σήμερα. Έλα, με αφορμή τη χθεσινή πρόκριση. Πες λίγο την αλήθεια. Ναι. Πριν το μάτς, βλέπεις τις φωτογραφίες Βιερίνια. Πινελίκη. Εγώ πινελίκωνα. Ναι, δεν λες δηλαδή ότι δεν άκουγα μπορεί. Ότι φοβήθηκαν και τέτοια. Εγώ έριχνα πινελίκη στα ίσα. Δεν λες ότι. Και έριχνα πώς πινελίκη. Γίνεται να μου κάτσε και αυτό το πράγμα σε μένα. Έριχνα τώρα. Πινελίκη, μπράβο. Για την καντεμιά, ρε παιδί μου. Το θεώρησα κακό γεγονό. Μα για ναι, το παιχνίδι. Αυτό. Λες δηλαδή πώς εκεί που είναι όλα καλά ξεκινώ. Δεν νομίζω ότι μπορούσε να σου τύχει. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι ξεκινάει το παιχνίδι και ο Κρέσπο, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός χθες, ξεκινάει άσχημα. Ναι. Έχει μια-δυο φάσεις στην αρχή που είναι λίγο στα χαμένα. Και ο Πασχαλάκης έκανε λάθος στην αρχή. Okay. Έχασε μια φάση. Που λες, αλλά έχει λάθος ο παλίκαρος από το πράσινο ακροτήρι. Εντάξει. Φασικά έρχονται αρχικά τα παλικάρια της Βασιλείας. Εντάξει, δηλαδή. Που το κόρνερ που δίνουν είναι με μπιλιάρδο γιατί ο άλλος δεν μπορεί να διώξει την μπάλα ψηλά. Τη στέλνει πάνω στον συμπαίχτη που ήταν μπροστά του, βγαίνει κόρνερ και από το κόρνερ ο Βαλένα είναι μόνος στο πέναλτι. Μόνος του. Και δεν είναι. Και αν θυμάμαι καλά, θα το δω και στο βίντεο. Δεν είναι μόνο Βαρέλα, μόνο και ακόμα από δίπλα. Ο Μάτος είναι. Είναι δύο μόνοι τους. Ξεκάθαρα είναι ο Βαρέλα. Ναι, έχει και έναν ακόμα του Πάκου που είναι εκεί δίπλα που είναι κοντά. Πολύ κοντά του. Ναι. Ναι. Που ο είναι, που είναι και αυτό μόνο του. Ναι. Αν θυμάμαι καλά. Και έχει το παλίκαρο αυτό που λέγεται Φερνάντο Βαρέλα. Τι παλικάρι. Κάνει το παιδί και από εκεί που ξεκινά το παιχνίδι με εκνευρισμό, με άγχος, με στραβωμάρα. 7 λεπτά μετά πάει αυτό το παλικάρι, την καρφώνει μέσα την μπάλα. Ωραία. Και την καρφώνει κιόλα και με την μπάλα να σκάει μπροστά του, να μην το περιμένει. Δηλαδή δεν πήγε προ την μπάλα. Ενώ έσκασε, κατάφερε να βρίσκεται και θέλει και στη γωνία. Ο μεγάλος Βαρέλα. Και από εκεί και μετά νομίζω ότι. Εντάξει, κάνει και ένα βήμα μέχρι να το συνειδητοποιήσει. Γιατί εκείνη τη στιγμή. Ναι, γίνεται... μα του πρέπει να κατάλαβε ξαφνικά ότι η μπάλα ήρθε. Ναι, σε αυτόν. Ναι. Και αν το δεν ξέρω, δεν είχε καλή ορατότητα, κάπως έτσι. Και αλλά το έκανε τέλεια. Όχι, ρε παιδί μου, πιστεύω ότι δεν περίμενε. Είναι αυτό που λες ότι του ήρθε η μπάλα και δεν το περίμενε, γιατί σου λέει θα έρθει κάποιο κατά πάνω. Ναι. Κάτι τέτοιο πρέπει να είναι. Πάντως φαίνεται και στην έκφρασή του ότι στην αρχή για δευτερόλεπτα, ρε παιδί μου, ήταν αυτό το πράγμα. Σαν να σοκαρίστηκε, ξέρω, ναι, που βρέθηκε μπάλα. Ναι, και βρέθηκε βασικά εκεί. Πραγματικά. Και φοβερός πανηγυρισμός, πολύ ωραίος. Ναι. Γενικά αυτό που έγινε χθες ήταν όλο ένα πάρα πολύ ωραίο βράδυ και όσον αφορά το ποδοσφαιρικό κομμάτι και με τον κόσμο και με τον Σαββίδη που ήταν εκεί, που το έζησε και το χάρηκε πάρα πολύ όλο αυτό. Επίσης φοβερές σκηνές. Ναι. Και φωτογραφίες που. Και στο τέλος οι πανηγυρισμοί. Γενικά ήταν. Σαν μικρό παιδί, πραγματικά. Όλο το σκηνικό από νωρίς ήταν πολύ ωραίο. Και συνεχίστηκε και μέσα στο παιχνίδι. Με τον τρόπο που αγωνίστηκε ο ΠΑΟΚ, με τα γκολ που πέτυχε. Για μένα, βγάζοντας καινούριους πρωταγωνιστές χθες.
ο Λιμιός, για παράδειγμα. Ο Ελκαντουρί. Για μένα ο Ελκαντουρί και ο Λιμιός ήταν δύο καλύτεροι παίκτες του ΠΑΟΚ χθες. Επίσης, πολύ θετικό ο ντεμπούτο Χατσερίδη. Ακριβώς. Ξεκινάει λοιπόν και το παιχνίδι με τον Χατσερίδη, έχοντας στο μυαλό μας όλα όσα έχουμε συζητήσει το προηγούμενο καιρό και έχει δει κανένα δυο φάσεις που ο Χατσερίδης, επειδή ακόμα είναι κρύος, γιατί προφανώς δεν έχει κάνει και ζέσταμα μαζί με τους βασικούς. Και δεν είναι το κορμί του ούτε για το παιχνίδι στην αρχή έτοιμο. Έχει κανένα δυο φάσεις που δεν απειλείσαι, αλλά τον βλέπεις ότι ρε παιδί μου ζορίζεται πολύ. Και όμως στην πορεία του αγώνα καταφέρει να αποτελέσει και αυτός μαζί με τον Λιμιό και τον Ελκαντουρί για μένα τον καλύτερο παίκτη του ΠΑΟΚ. Αυτοί οι τρεις νομίζω δεν είναι καλύτεροι για τον ΠΑΟΚ χθες. Αλλά είναι αυτό που λέγαμε το Χατσερίδη, ότι μπορεί να έχει ξεκινήσει άσχημα, μπορεί να είναι έτσι λίγο ψυχρός, μπορεί να έχει να μάθει διάφορα πράγματα γιατί έχει μάθει άλλο ποδόσφαιρο και όλα αυτά. Αλλά όπως και να έχει, είναι ένας παίκτης ο οποίος σε επίπεδο Champions League έχει πολλές εικόνες, πολλές περισσότερες από τους περισσότερους παίκτες του ΠΑΟΚ. Και αυτό το πράγμα, νομίζω, η εμπειρία που διαθέτει τον βοήθησε πάρα πολύ χθες από ένα σημείο και μετά. Νομίζω τέριασε και ο τρόπος που παίξει η Βασιλεία, η οποία δεν θυμάμαι να έψαξε μία φορά κάθετα αυτόν τον παλίκαρο που έχει μπροστά τον Αγέτη, ο οποίος είναι μια χαρά center for. Δεν θυμάμαι, τον έψαξε μία φορά. Δεν κατάλαβα ποτέ για ποιο λόγο ψάχνανε συνέχεια γεμίσματα. Μόνο από δεξιά κάποια γεμίσματα, αυτού του στόκερ, ο οποίος τον έβγαλε και στο ημίχρονο και πρέπει μέχρι την ανάποδα να έχει κάνει τουλάχιστον 10 γεμίσματα. Ναι, είτε με το δεξί είτε με το αριστερό. Δεν καταλαβαίνω για με ποια λόγο και το κάνανε αυτό. Από τη στιγμή που ο Αγέτη ήταν ανάμεσα στο Βαρέλα και στο Χατσερίδη. Για κανένα λόγο δεν μπορούσε. Ακριβώς. Να. Κοίταξε, αυτό τώρα μπορούμε να δούμε πολλές εξηγήσεις. Για να φτάσεις στο σημείο να κάνεις μία. Να ψάξεις κάθετα το φόρ σου, πρέπει να περάσεις την πρώτη ζώνη άμυνας του αντιπάλου, που όντως αυτό το κομμάτι του ΠΑΟΚ είναι πολύ καλός. Δηλαδή, χθες για μένα κάνανε καλή δουλειά και ο Κάνιας με τον Μαουρίσιο εκεί. Και ο Πέλκας πιο μπροστά. Δηλαδή, γενικά χθες, παρότι προέκυψε αυτό το ζήτημα με τον Βιερίνε και όντως στην αρχή η ομάδα φαινόταν στα πρώτα 4-5 λεπτά, δηλαδή μέχρι να πάρει έτσι ρυθμό και πατήματα στο παιχνίδι, όντως η ομάδα φαινόταν όχι σοκαρισμένη, αλλά ρε παιδί μου, κάπως προβληματισμένη με αυτό που έγινε το Βιερίνε. Γιατί δεν είναι μόνο ότι σου λείπει ένας αριστερός μπακ. Δηλαδή, όσοι παρακολουθούν τον ΠΑΟΚ εδώ και ένα χρόνο, έχετε καταλάβει ότι ο Βιερίνε είναι ένας παίκτης πάρα πολύ σημαντικός σε όλο το κομμάτι της λειτουργίας της ομάδας. Άσχετα αν παίζει στη συγκεκριμένη θέση στην οποία ξεκινάει. Έχει πολύ σημαντικό ρόλο σε όλη την ανάπτυξη. Έχει πολύ σημαντικό ρόλο και στο κομμάτι της ψυχολογίας, όντως ο αρχηγός. Παρ' όλα αυτά, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να το ξεπεράσει αυτό. Εγώ ξαναλέω ότι τον βόλεψαν και οι συγκυρίες του παιχνιδιού. Δηλαδή το ότι στην πρώτη στημένη μπάλα, στην πρώτη επίσκεψή του στην περιοχή της Βασιλείας έβαλε τον γκολ. Αλλά αυτό είναι οι στημένες μπάλες. Μα καταρχάς ήταν αυτό. Και γι' αυτό είναι τόσο σημαντικές. Ήταν αυτό που λέγαμε, ότι ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί οτιδήποτε για να βάλει ακόμη μεγαλύτερη πίεση στη Βασιλεία. Ναι. Και αυτό έκανε. Ναι. Βγήκε αυτό το πράγμα. Και οι στημένες μπάλες αυτό είναι. Οι στημένες μπάλες πραγματικά μπορούν να σε κάνουν να αλλάξεις ένα ολόκληρο παιχνίδι. Το ότι ο ΠΑΟΚ στην πρώτη φάση που πραγματικά, γιατί τότε ήταν η πρώτη επίθεση που πήρε μέτρα προς την περιοχή της Βασιλείας ήταν αυτή. Και έφυγε στο κόρνερ και του έκατσε να βάλει τον γκολ. Οπότε, επειδή αντιμετώπισε και μια ομάδα προβληματική με όλα τα θέματα που έχει και έξω το γήπεδο και μέσα σε αυτό, το εκμεταλλεύτηκε πάρα πολύ στην πορεία. Ας πούμε, το δεύτερο γκολ που έρχεται με το βολέ του Πασχαλάκη. Δηλαδή, εγώ άμα ήμουνα φίλος της Βασιλείας, σε εκείνο τον γκολ θα έφευγα. Θα πήγαινα μέσα, θα άφηνα το εισιτήριό μου. Θα έλεγα, παιδιά, φεύγω, πάω στο σπίτι να συνεχίσω να γιορτάζω την 1η Αυγούστου. Γιατί δεν γίνεται σε αυτό το επίπεδο να κατεβαίνει το βολέ, το ένα το στόπερ να αμολάει αετό και το δεύτερο που υποτίθεται ότι είναι πίσω και παίζει λίγο πιο βάθος να μην έχει κάνει καν κίνηση προς τον Πρίγιοβιτς, ο οποίος ξαφνικά από ένα βολέ βρίσκεται απέναντι από τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Ναι. Με μια απλή κίνηση, έτσι, δηλαδή που κυνήγησε το βολέ. Και ξεκίνησε από πιο πίσω. Από πολύ πιο πίσω. Αυτό σου λέω, ότι κυνήγησε ένα βολέ. Δεν είναι ότι ήταν στο όριο, ξέρω εγώ, ξεκίνησαν αυτό μαζί. Ήταν, ναι, πολύ πιο πίσω ο Πρίγιοβιτς και κάνει διαγώνια κίνηση. Δηλαδή δεν το λέω όλο αυτό να το ξεκαθαρίσω για να μειώσω την προσπάθεια του Πάγκο. Απλά θέλω να πω το δεύτερο γκολ. Ωραία. Να δέχεσαι γκολ από το βολέ του τερματοφύλακα με μια απλή κίνηση του αντίπαλου φορ, με την μπάλα να κατεβαίνει από τα 50-60 μέτρα και ο αντίπαλος φορ όχι απλά να βρίσκεται με την μπάλα στα πόδια του, να βγαίνει τέτα τέτ από το γέμισμα, δείχνει και το επίπεδο το οποίο ήταν η Βασιλεία και χθες. Και το επίπεδο συγκέντρωση και το αγωνιστικό της επίπεδο. Εκείνος ο Μπαλάντα χθες, που να είναι καλά ο Φράι. Πω μπάλα, έμπαζε κατευθείαν. Δεν τον είδε το Λίμνιο. Πιστεύω ότι 90 λεπτά δεν τον είδε. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Ο Μπαλάντα συνήθως παίζει στόπερ.
Αυτό διάβαζα. Ναι, σήμερα. Ναι, okay. Και πολλοί λένε. Στο πέσε τριάδα όμως. Ναι, ήταν λάθος η επιλογή να το βάλει πάνω στο λιμιό. Πονιός είναι γρήγορος. Πάει στο ένας με έναν. Την διεκδικεί. Δεν τον πέτυχε ο Μπαλάντα που δεν άφησε στο γήπεδο. Ο Λιμιός όποτε ήθελε, πάτησε περιοχή. Δεν τον πέτυχε ποτέ. Και γι' αυτό το λόγο και ο Λιμιός πήρε από την αρχή αυτοπεποίθηση χθες. Ναι. Γιατί έβλεπε ότι ο αντίπαλος. Νομίζω δεν... πήρε αυτοπεποίθηση από εκείνη τη φάση κάπου στο. Στο ξεκίνημα, δεν θυμάμαι λεπτό περίπου. Πήγε κάπου στο 10 με 20 εκεί μέσα, ναι, που παίρνει μια μπάλα στα δεξιά πίσω. Και έκανε, κάνει και μια κίνηση και κατεβαίνει καμιά 20-30 μέτρα. Και ναι. Το φάουλες, ναι. Που όντως έτρεξε πολύ γρήγορα. Νομίζω από εκεί και μετά ναι. Πήρε την αυτοπεποίθηση και την ψυχολογία ότι τους έχω σήμερα. Και θα είχε και μια ασίστα να μου αρέσει ότι έβαζε γκολ την μπάλα. Αλλά η κεφαλιά του πήγε λίγο out. Okay. Δύο ασίστα πέλκασε. Ναι, βέβαια. Είχε και Ελκαντουρί ναι, και ναι. Στου Βαρέλα. Ναι, ναι. Καλό για τον Πέλκα. Καλό για τον Πέλκα. Ξεκινάει και αυτό καλά. Για μένα σου λέω, χθες ο Λιμιός και ο Ελκαντουρί έκανε ένα πάρα πολύ γεμάτο παιχνίδι. Πολύ γεμάτο παιχνίδι που τελείωσε και με το πολύ ωραίο γκολ. Ο Λιμιός ήταν μια βελτιωμένη έκδοση του Τζάλμα Κάμπος, θες λέω εγώ. Γιατί ήταν ναι. Πολύ συγκεντρωμένος και στο κομμάτι της βοήθειας. Αυτό θα έλεγα. Και ο Λιμιός... Μια φάση έχασε μόνο, εκεί στο τέλος του ημιχρόνου που σου ήταν ο άλλος πάνω στο Χατσερίδη. Ναι. Που την έχασε γιατί πίστευε θα κερδίσει επιθετικό φάουλ. Αλλά δεν είχε βάλει το κορμί τόσο καλά για να το κερδίσει. Για μένα, χθες σου λέω, ο Λιμιός ήταν μια βελτιωμένη και πιο επιθετική έκδοση του Κάμπος. Και ο Λιμιός... Και το θέμα για αυτό το παιδί, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι. Η τελική πάσα. Διάρκεια. Ναι. Διάρκεια και συνέπεια. Και λίγο αυτό. Να βελτιώσει τα τελειώματα, νομίζω θέλει. Αλλά από τη στιγμή που ο Λιμιός έχει. Όσο παίρνει μάλλον ευκαιρίες και όσο παίρνει αυτοπεποίθηση, μπαίνει σιγά-σιγά στην περιοχή, παίρνει κάποιες ενέργειες από μόνος του. Και νομίζω ότι από τη στιγμή που είναι μέσα στις φάσεις θα έρθουν και τα γκολ. Γιατί και στα δύο παιχνίδια ήταν άτυχο. Ήταν άτυχο το παιδί μου και στο πρώτο παιχνίδι. Καλά, στο πρώτο παιχνίδι ήταν εκείνη η φάση που ο Όμλιν δεν ξέρω πώς το έβγαλε εκείνο. Και χθες θα μπορούσε και αυτός να κάνει το κάτι παραπάνω. Από τη στιγμή που είναι μέσα στις φάσεις θα έρθει και αυτό. Όχι, και από εκεί πέρα νομίζω ότι και αυτός και ο Ελκαντουρί, αυτό που έκαναν χθες πέρα από. Εντάξει, στην επίθεση τις ενέργειες που είχαν και οι δύο έδωσαν πάρα πολύ καλές βοήθειες και στον Μάτος από τη μία και στον Κρέσπο από την άλλη. Γιατί κακά τα ψέματα του Κρέσπο η θέση. Δεν είναι η βασική του η θέση το αριστερό μπακ. Το είπε και ο ίδιος. Μπορεί να προσφέρει, αλλά δεν είναι. Νομίζω ότι και ο Ελκαντουρί και ο Λιμιός τον έπαιξαν πολύ καλά αυτό το ρόλο. Το να γυρνάνε πίσω, να δίνουν βοήθειες. Και επίσης, σε πάρα πολλές φάσεις έκλεινε προς τα μέσα ο Μάτος. Έδινε βοήθειες σημαντικές και αυτός προς τον Βαρέλα και τον Χατσερίδη. Και πραγματικά δεν έβλεπα τρόπο να απειληθεί ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν μπορούσες να κάνεις ενέργεια ομαδική και να σπάσεις την άμυνα του ΠΑΟΚ, γιατί έβρισκες μονίμως μπροστά σου παίκτες. Λοιπόν, σιγά σιγά θα πάμε προς το διάλειμμα. Έχουμε να σας δώσουμε και εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Σπαρτάκ Μόσχας μετά το διάλειμμα. Θα έχουμε τα 5 εισιτήρια και θα σας πούμε για τον τρόπο με τα οποία μπορείτε να τα διεκδικήσετε. Έχουμε να πάμε και στην Ελβετία. Γενικά είναι λίγο γεμάτη μέρα σήμερα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε ΠΑΟΚ 24. 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Σπαρτάκ Μόσχας την ερχόμενη Τετάρτη. 8. Τετάρτη, ναι, στις 8. Τετάρτη, 8 Αυγούστου, στις 8, ΠΑΟΚ Σπαρτάκ Μόσχας. Εγώ, Νίκο Μοσχοβίτη, λέω, ναι. Να μην τα δώσουμε τόσο εύκολα. Ναι, θα τα δώσουμε εύκολα. Και επειδή δεν έχω και την Πούντο εδώ πέρα να μας βάλει καμιά ερώτηση πώς λέγεται ο πρίγιος στο μικρό. Έχεις σκεφτεί... ναι. Έχεις σκεφτεί ένα πολύ ωραίο quiz, αλλά θα πούμε μετά, περίμενε. Ωραία. Να έχουμε λίγο στάβλα. Λοιπόν, FM και NO, τα μηνύματά σας στο 45-26, το ονοματεπώνυμο και... Άντε, δεν θα βάλω ποιος έβαλε σκόρ. Όχι, αυτό θα βάλω. Σκόρ να βάλουμε. Ναι. Λοιπόν, να μην βάλω ομάδα. Όχι. Που είναι πιο εύκολο. Όχι. Να πούμε την ομάδα για να. Λοιπόν, ποιος ήταν σκόρερ του ΠΑΟΚ στο τελευταίο σκόρερ του ΠΑΟΚ με αντίπαλο ρωσική ομάδα. Αυτό είναι το quiz μας. Δεν πας πολύ μακριά πίσω. Καμιά 2-3 χρόνια πας. Τρία. Δίνεις την απάντηση. Μπαίνεις σε κλείσιμο του στήρι. FM και ένα όνομα τεπώνυμο τον σκόρερ του τελευταίου του ΠΑΟΚ σε παιχνίδι με ρώσικη ομάδα. Εύκολο είναι. Να πω λίγο, την ομάδα. Λίγο να θυμηθείτε. Αν δω ότι δεν έχουμε κίνηση, θα δώσουμε την ομάδα στην πορεία. Αν δω ότι ζοριζόμαστε, θα δώσουμε την ομάδα. Σταύρε, τι γίνεται. Καλησπέρα. Πού είστε, παιδιά, να πω την απάντηση. Όχι. Να την πω. Μπορώ να πω την απάντηση του quiz, να καταθέσω το quiz σας. Θα μας χαλάσει το quiz. Μα εύκολα quiz, Αλέξη. Μα εύκολα quiz και βάζω τα παιδιά τα νέα. Αυτό δεν είναι εύκολο. Τι εύκολο, ρε. Εδώ την άλλη φορά, η άλλη σκέφτηκε, την άλλη φορά η Μπούντο είχε σκεφτεί, από ποιον αποκλείστηκε πέρσι η βασιλεία στο Champions League. Ναι. Ναι, θα μπορούσε να ρωτήσει πώς λένε το Βιερίνα στο μικρό. Τι γίνεται, παιδιά, πείτε μας.
πώς είναι. Εσύ θα μας πεις, φίλε, τι γίνεται. Εσύ θα μας πεις τι γίνεται. Νομίζω ότι το διήμερο, τριήμερο μάλλον, εξελίχθηκε πάρα πολύ ωραία. Πρώτα απ' όλα, ΠΑΟΚ είναι αίτητο στην Ελβετία. Εντάξει. Βεβαίως. Στην Αγγλία έχει και την Ελβετία. Βεβαίως. Και κάνει τη δουλειά πάνω. Ναι. Και κάνει και τη δουλειά που πρέπει. Πάντα όταν αγωνίζεται το είδε σε μπάσκετ και σε ποδόσφαιρο. Άρα λοιπόν, φεύγουμε από αυτήν τη χώρα. Φιλική χώρα. Η Bull Mother Βασιλεία. Ναι. Bull Mother. Ναι. Δεν έχουν να φάνε οι άνθρωποι. Σοκαρισμένοι από αυτό που έγινε στη Σινιαλίτη. Ναι. Φεύγουμε από εδώ έχοντας κάνει τη δουλειά. Όπως συνήθως συνηθίζει ο ΠΑΟΚ του Ράσβαν Λουτσέσκου. Που από ό,τι μας είπε ο Πέρκας χθες, και έχει δίκιο, σκοράρει συνεχώς από τον αγώνα της Νέας Μήνης και μετά. Ναι. Σε αγώνες που έγιναν, όπως είπε ο Πέλκας. Ναι, θα ήταν έκπληξη. Δεν σκόραρε στον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Εκεί σκόραρε το χαρτί υγείας. Αυτό που είπε. Ωραία. Αλλά δεν παίχτηκε το παιχνίδι, άρα δεν μετράει. Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ έκανε τη δουλειά. Η ουσία είναι ότι την έκανε με εμφατικό τρόπο. Και εμφατικό είναι και στο κομμάτι του σοκ της απουσίας του Βιερίνια στο σύστημα. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, του τελικού σκόρου, συνδυασμός δηλαδή. Χρησιμότητας αγώνα, τραυματισμού Βιερίνια και αντίδραση ομάδας είναι αν μη τι άλλο εντυπωσιακός. Ναι. Δεν μπορεί να πει κανείς κάτι γι' αυτό. Γι' αυτό και βλέπουμε σήμερα αμήχανες τοποθετήσεις, αμήχανα από το σέλιδο εφημερίδων που είναι πρόσκειται σε άλλες ομάδες. Συμβαίνει αυτό. Ξέρεις τι γίνεται. Με μια ματιά που έριξα πριν και το γράψαμε και στο ΠΑΟΚ 24, δεν είναι ότι κάνουν κριτική σήμερα. Είναι ότι αποθεώνουν τον ΠΑΟΚ και ουσιαστικά αποδέχονται ότι ήταν καλύτερος και στα δύο παιχνίδια. Δεν υπάρχει κριτική, η γκρίνια ή όλα αυτά. Δεν υπάρχει ενθουσιασμός. Εμείς που καταλαβαίνουμε τι γίνεται πίσω από τις λέξεις, είναι μια αναγκαστική ενασχόληση με τον ΠΑΟΚ να περάσει ή να φύγει. Γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς. Ναι. Εντάξει. Αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα του σήμερα. Mm-hmm. Δεν πειράζει, θα το συνηθίσουμε σιγά σιγά. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν το έχουν καταλάβει, αρχίζουν το εμπεδώνουν και ουσιαστικά βλέπουν ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι σε ένα επίπεδο πολύ ψηλότερο από τις δικές τους ομάδες. Αλλά αυτό δεν πρέπει να απασχολεί τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι ο δρόμος που έχει επιλέξει ο ΠΑΟΚ είναι ο μοναχικός και ο σωστός. Δηλαδή κοιτάει μόνο τι γίνεται στο δικό του οργανισμό. Και ο δικός του οργανισμός χθες επιβεβαίωσε σε τεράστιο βαθμό ότι δεν είναι ομάδα προσώπων. Χθες είναι κορυφαίος ο Δημήτρης Λιμιός. Ποιος το περίμενε. Ναι. Και αμυντικά και επιθετικά. Εντάξει, κοίτα, ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που έχω δει προπονητή σε ομάδα, στον ΠΑΟΚ, αντίπαλο προπονητή, είναι ένα του Γιώργου Φυρού στο τελικό του 2003 με τη χρησιμοποίηση του Πανόπουλου και ένα το χρεσινό με το Φράι που χρησιμοποιεί τον Μπαλάντα αριστερά. Το λέγαμε ναι, πάνω στο Λιμιό. Δεν τον πέτυχε 90 λεπτά πουθενά. Δεν συναντήθηκαν. Δεν είναι μόνο ότι δεν συναντήθηκαν. Είναι ότι αυτός ο Παραγουανός, πώς τον λέγανε, θυμόμαι τώρα, πώς τον λένε, Μπαλίνος, Καλδίνος. Ο Ριβέρος. Ο Ριβέρος, ναι. Ο Ριβέρος, ναι. Θα το πετύχω κάποτε. Ήταν ένα παιδί που έχει μια σωματοδομή κανονική, καλές περιστροφές, καλή αλλαγή κατεύθυνση, μια ταχύτητα. Δηλαδή, κούμπωνε περισσότερο με το Λιμιό. Τώρα, γιατί επιλέχθηκε να παίξει εκεί πέρα ο Μπαλάντα, δεν το κατάλαβα ποτέ. Και δεν δικαιολογήθηκε ποτέ από την εικόνα του αγώνα. Βέβαια, εντάξει, μπορεί στο μυαλό του προπονητή να θεωρούνται πολύ σημαντικές κρυμμένες μπάλες και θέλει να δώσει ύψος στην ομάδα του. Ναι. Λογικό. Mm-hmm. Αλλά τι να πεις όταν στην πρώτη στιγμένη μπάλα του ΠΑΟΚ υπάρχει ένα από τα ομορφότερα χτυπήματα που έχω δει εγώ κόρνερ. Εντάξει, και η κίνηση του Βαρέλα που δίνει τον γκολ. Που είναι ολομόναχος. Που είναι ολομόναχος. Έχει κάνει την κίνηση, ξεφύγει, έχει μείνει ολομόναχος. Σκάει μπάλα στο πόδι του ακριβώς. Δηλαδή, και τι να πεις. Όντως, παραδείγματος χάρη, όταν κάνουμε κουβέντα για το παιχνίδι που θα δούμε μπροστά μας, ξέρουμε ότι ο Πρίγιο, παραδείγματος χάρη, δεν είναι έτοιμος αθλητικά. Ωραία. Και πώς τον βγάζεις όταν ξέρεις ότι σας τιμένα είναι ο καλύτερος σου παίκτης, ένας από τους δύο τρεις καλύτερους παίκτες. Όχι στα επιθετικά στιμένα, στα αμυντικά στιμένα. Ναι, ναι. Εντάξει. Όλα λοιπόν γίνονται γενικά σκίσεις επί χάρτου από τους προπονητές. Προφανώς ο Φράι σκέφτηκε ότι ο Μπαλάντα θα του δώσει ύψος γιατί ο ΠΑΟΚ περπερεί εκεί, αλλά η ζωή τα φέρνει έτσι και στην πρώτη στιγμή μπάλα ΠΑΟΚ σκοράρει. Ναι. Και από εκεί και πέρα επικρατεί από την πλευρά του Μπαλάντα το απόλυτο χάος.
Γεγονός. Ο Λιμιός δεν του φεύγει απλά. Αμυντικά τον κλείνει συνεχώς, δεν μπορεί να δημιουργήσει. Φεύγει ο Λιμιός στον χώρο, δεν μπορεί να τον πιάσει. Γενικά είναι ένα θαύμα που τελείωσε ο συγκεκριμένος παίκτης το παιχνίδι χωρίς κάρτα. Ναι. Για μένα, Σταύρε, η εικόνα του αγώνα χθες του Λιμιού με τον Μπαλάντα, όπως τη λες και εσύ, αυτό είπα και πριν, ότι ήταν μια βελτιωμένη έκδοση του Τζαλ Μακάμπος χθες ο Λιμιός. Γιατί ήταν πολύ σωστός και στο κομμάτι το αμυντικό, έτσι. Ναι. Ναι, στο κομμάτι το αμυντικό πάντα είναι σωστός, γι' αυτό παίζει. Mm-hmm. Εντάξει, όπως είπε ο Λουτσέσκου χθες, ο Λιμιός είναι ένας παίκτης που είναι έτοιμος να θυσιαστεί για την ομάδα. Mm-hmm. Ναι, όμως τα στοιχεία του δεν είναι για να είναι χαμάδες πολυτελείας. Mm-hmm. Τα στοιχεία του είναι για mm-hmm. να παίζει και στα δύο κομμάτια του παιχνιδιού καλά. Χθες θα μπορούσε να καταγράψει ασίστ, δεν καταγράφηκε. Χάνει ο Μαουρίτσιο τον γκολ εκεί, δικιά του ενέργεια του Λιμιού είναι. Θα μπορούσε τέλος πάντων να ήταν μάλλον σημαντικό σε αρκετές φάσεις. Ήταν σημαντικό στην άμυνα. Για μένα ήταν ο πιο καλός παίκτης του ΠΑΟΚ κατά τη διάρκεια του αγώνα. Και από εκεί και πέρα. Και από κοντά και ο Ελκαντουρί που είχε και τον γκολ. Νομίζω ότι από εκεί και πέρα όλοι κινούνται στο ίδιο επίπεδο. Απλά mm-hmm. όταν έχουμε δει εμείς αυτό το Χατσερίδη π.χ. στην προετοιμασία και το βλέπουμε στο αρχικό σχήμα και συνδυασμούμε την απώλεια Βιερίνια, δαγκώνουμε τα χείλη μας. Τώρα θα είμαστε ειλικρινείς. Προφανώς. Εντάξει. Κοιτιόμαστε. Πρέπει ο κόσμος να ξέρει την αλήθεια. Και όμως ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ και μπράβο στο παιδί, πραγματικά η εικόνα του ήταν συγκλονιστικά καλύτερη από αυτό που είχαμε δει την προετοιμασία. Εντάξει, δεν έκανε παπάδες. Τα αυτονόητα έκανε. Αλλά τα αυτονόητα σε σχέση με αυτό που είχαμε δει ήταν πολύ πάνω. Ναι. Και έδωσε ηρεμία στην ομάδα, δεν της έδωσε ανασφάλεια. Χρειάστηκε να δεκάει το τέταρτο προσαρμογής, όντως έγιναν κάποια λαθάκια εκεί, αλλά μικρό το κακό. Δεν έγινε κάτι. Εντάξει. Από εκεί και πέρα βρήκε ισορροπία, ήταν σοβαρός, ήταν ήρεμος, ήταν καλός στο build-up. Δεν έχει ο ΠΑΟΚ θέμα. Βγήκε πολλές φορές πρώτος στην μπάλα, τον βόλεψε το παιχνίδι, τον γκολ του Βαρέλα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όχι μόνο γιατί δεν είχε νεκρός έναν γκολ, αλλά γιατί του δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει το παιχνίδι πολύ πιο κοινικά. Mm-hmm. Μετά ξέρει ο ΠΑΟΚ ότι για να αποκλειστεί πρέπει να δεχτεί δύο γκολ στη διάρκεια του κανονικού αγώνα χωρίς να βάλει κανένα, κάτι το οποίο βάσει εικόνας ομάδων ήταν σχετικά πιθανό. Mm-hmm. Εντάξει. Mm-hmm. Ή να δεχτεί τρία γκολ. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα λοιπόν χωρίς να βάλει κανένα. Αυτό το πράγμα λοιπόν ήταν κάπως δύσκολο. Αλλά το γκολ του Βαρέλα δίνει ηρεμία αρχικά σε όλη την ομάδα και ουσιαστικά όχι μόνο ισορροπεί το σοκ της απώλειας του Βιερίνια, αλλά δίνει και ένα κλικ παραπάνω στην ομάδα να αντιμετωπίσει κοινικά το παιχνίδι. Και τι εννοώ κοινικά. Ο ΠΑΟΚ συνήθως είναι μια ομάδα η οποία επιλέγει να παίξει, να κάνει build-up από την άμυνά της. Πλέον δεν υπήρχε λόγος να το κάνει αυτό. Ο Πασχαλάκης έπαιξε με μεγάλες μπάλες. Δεν χρειάστηκε ο ΠΑΟΚ να οριοποιήσει την εικόνα του. Ο ΠΑΟΚ το μόνο που χρειάστηκε ήταν να καταστρέψει την εικόνα της Βασιλείας. Και αυτή η δυνατότητα δόθηκε από τον γκολ του Βαρέλα. Αν δεν υπήρχε αυτό, τότε πιθανότατα να βλέπαμε ένα άλλο παιχνίδι στη διάρκεια του. Αλλά αυτό δείχνει κιόλας ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που έχει το αίσθηκτο του δολοφόνου πλέον, μιας και στην πρώτη ευκαιρία που της δόθηκε, έστω αποστημένη μπάλα, πέτυχε αυτό που ήθελε και ουσιαστικά σκότωσε τον αντίπαλο. Για την εικόνα της Βασιλείας, η οποία κατάφερε να δεχτεί μετά γκολ από ασίστ του Πασχαλάκη σε μια φάση που πραγματικά φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Ότι... Άμα έκανες μετάδοση και έτρωγε τέτοιο γκολ, πάω. Σε βλέπουμε ζωντανό. Ναι. Δηλαδή από νεύρα. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει φάει τέτοιο γκολ. Ναι, ναι. Έχει φάει πολλά γκολ. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Τέτοιο γκολ δεν έχει φάει ποτέ. Ναι. Είδε και αυτές οι μπάλες οι καινούργιες τώρα, είναι λεπτομέρειες που δεν ξέρει ο κόσμος. Mm-hmm. Παίρνουν κάτι φάρσα οι πεταμένες. Φίλε, κατεβαίνει μπάλα από τα 50 μέτρα. Ωραία. Άντε, πες ο ένας ο στόπερ. Κατεβαίνει με δύναμη. Ναι, μαζί σου. Πολύ ωραία. Ο ένας ο στόπερ, αμόλυσα τώρα, φίλε, οκ. Okay. Του φύγει ο έλεγχος και όλα αυτά. Ο άλλος. Δεν κλείνει και ο άλλος. Δηλαδή είναι σαν είναι έξω από το γήπεδο. Και δεν είναι γιατί είναι και το άλλο. Σκάει μπάλα και πάει ακριβώς στο πόδι του Πρίγιοβιτς. Δηλαδή. Δεν υπάρχει. Το μόνο που έκανε ο Πρίγκιπς είναι να σηκώσει το πόδι του. Δηλαδή ναι. Είναι ένα γκολ που αν δεν έπιανε μια φαγούρα και σήκωνε το πόδι να ξύσει τη γάμπα του, το ίδιο πράγμα είναι. Πραγματικά δηλαδή τέτοιο σκάσιμο παραγγελία. Δηλαδή κάνω το άλλες 50.000 φορές. Σωστά, κάπου αλλού θα πάει. Δεν θυμίζει λίγο εκείνο το. Δεν θυμίζει τον γκολ του Μουσλίμοβιτς με τον Παναθηναϊκό.
Ναι, αλλά εκεί ήταν πάσα του Λίνο, ρε. Εκείνο είχε κοντρόλ. Όχι, δεν ήταν. Α, του Λίνο ήταν. Ναι. Νόμιζα που βολέ ήταν. Όχι, ρε. Ωραία, με τη Φενέρ. Τώρα εδώ μιλάμε για την Φενέρ. Με τη Φενέρ δεν είχε γίνει αυτό. Με τη Φενέρ είχε παλιά πρώτα, Βιερίνια. Ναι, εντάξει. Εκεί τι παθαίνει η Φενέρ, για να δούμε και τη λεπτομέρεια. Έχουν ένα Βραζιλιάνο, δεν θυμάμαι, Μπραντάο, πώς το έκανε, ένα στόπερ. Δεν θυμάμαι πώς το έκανε. Τον τέχει ο Ρουγανό, ρε, τον... Όχι, ρε, όχι, ο Ρουγανός είναι στη δεύτερη φάση. Ο Λουγκάνο. Στην πρώτη φάση, ο Βιερίνια του 1.73-1.74 παίρνει κεφαλιά από τον στόπερ του σε ένα μουλάρι, τον Βραζιλιάνο, δεν θυμάμαι πώς το έκανε. Ναι, έχεις δίκιο. Ναι. Ωραία. Εκεί λοιπόν, ο Λουγκάνο προφανώς δεν περιμένει να χαθεί η φάση. Χάνει τα βήματα. Ο Μουσλίμοβιτς που ξέρει ότι είναι αναλυτικός έχει κάνει την κίνηση και το έχει πάρει τα μέτρα. Ναι. Κατάλαβες. Mm-hmm. Εκεί είναι άλλο πράγμα. Εδώ μιλάμε για assist του τερματοφύλακα. Ναι, ναι. Σκάσιμο ακριβώς στην πλάτη του στόπερ και στρώσιμο στο κουτουπιέ του που αν έχει κάτι ο πλήγιο με τη δεχτή είναι αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να το χάσει. Αυτό. Με σηκωμένη την μπάλα. Με χαμηλά την μπάλα μπορεί να το χάσει. Ναι. Σηκωμένη την μπάλα, άμα τον δεις, δες την κάμερα από πίσω. Το πώς πετάγεται στο κλάσμα και κουνάει το κεφάλι, βλέπει που είναι ο θερματοφύλακας, γυρνάει και την πάρα κάση και πλασί, γεια σας. Mm-hmm. Το κάνει να φαίνεται τόσο απλό εντωμεταξύ, το κάνει άνετα. Κοίτα, αυτός που ξέρει μπάλα είναι άνετα, δεν είναι δύσκολο. Ναι, ναι, ναι. Αυτός που ξέρει μπάλα δεν είναι δύσκολο να το κάνει, αυτός που ξέρει να τη βάζει μέσα. Είναι πανεύκολο, δεν είναι... για τον Πρίγκεβιτς αυτό το πράγμα είναι, δηλαδή, 150 φορές που θα το κάνει, τις 140 είναι μέσα. Να για τέτοιο... Γιατί το έχει. Δεν είναι κάτι που δεν το έχει. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα. Από εδώ και πέρα τι γίνεται βασικά. Τι περιμένουμε, τι περιμένουμε. Κάτι γιατί υπάρχει μια... Υπάρχει ενημέρωση γιατί... Τι έγινε. Συμβαίνουν αυτά όταν είσαι εκπομπές. Κάτσε γιατί έχουμε με την επιβίβαση. Απολύτως στη Ελβετή ρε. Απολύτως στη Ελβετή. Χάλα στο λεωφορείο. Χάρα στο λεωφορείο, στην Ελβετία. Απολύτως. Μόνο εμείς και στην προετοιμασία του Άρη. Απολύτως, στην Ελβετία, ρε. Το δικό σας χάλασε τώρα. Ναι, δεν ξεκινήσουμε. Μεγάλη στιγμή. Δεν ξεκινήσετε ποτέ. Έρχεται ο άλλος. Στον αέρα είμαστε, αγόρι μου, κάτσε τσουμπάν. Γιατί δεν μιλάω τόσο ώρα. Μεγάλη στιγμή. Πού είμαστε, εδώ. Πού είμαστε. Κατεβείτε πάνω, δεν μάνα. Χάλασε το δοφορείο στην Ελβετία. Απολύτως στην Ελβετία, ευτυχή. Δεν έχουν μας φέραν σε αυτά που δίνουν τα τουριστικά για εκδομές του ΠΑΟΚ. Θα προλάβετε τώρα ή θα είστε τρέχοντας. Δεν νομίζω να προλάβουμε. Τι ώρα φεύγετε. Έλα. Πώς ανοίγεται. Μεγάλη επιτυχία. Ναι. Καταφέραμε και αυτό λοιπόν. Να χαλάσει λεωφορείο στην Ελβετία. Τελευταίο λεωφορείο που χάλασε στην Ελβετία υπήρχαν ακόμα τα καντόνια. Δεν γιορτάζανε. Ναι. Μάλιστα. Δηλαδή, καλά ρε, χάλασε λεωφορείο. Ξέρετε τι τραβάμε. Σοκ. Δικιά μας είναι πτήση, Σταύρο, θα την προλάβουμε. Την πτήση θα την προλάβουμε, αυτό θα έλεγα. Αυτό θα έλεγα, δεν ήταν... Δικό μας αεροπλάνο. Ναι. Θα περιμένει και λίγο σε δύσκολη. Okay. Σταύρο. Απλά έχει duty free εδώ, ρε, απολολόγητα, αυτό θα χάσουμε. Αχ, ευχαριστούμε, Σταύρο, δεν ήταν ανάγκη να μας παίρνεις δώρα. Οκ, αγάπη, μπορεί να είσαι ο μόνος άνθρωπος που θα έπαιρνε δώρος. Σε αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ, Σταύρο, ευχαριστώ. Ναι, όχι, και ο Νίκος δεν θα έπαιρνε. Αντάξει. Δεν ζήτησα κάτι, δεν είναι. Ναι, δεν είναι. Βασικά κανείς δεν θα έπαιρνε, για μένα θα έπαιρνε. Έτσι, μπράβο. Ωραία. Το έθεσες ναι. Πολύ σωστά. Επειδή ναι. Έχουμε πολλές ερωτήσεις από το πρωί, από χθες βασικά, για το Βιερίνια, περιμένουμε ναι. Να γυρίσει είναι ομάδα... Είναι πάρα πολύ δύσκολο να προλάβει τα παιχνίδια αυτά. Ναι. Ναι, ναι. Και τα δύο. Έχει δώσει και μια δουλειά στον πάγκο, έχει γίνει το χέρι του, πρέπει να έχει γίνει το μάσκο το χέρι του. Αυτό το τελευταίο, βέβαια, με προβληματικό χέρι παίζεις. Αλλά αυτό που μας είπε πάω χθες, είναι πολύ δύσκολο να προλάβει το πρώτο και το δεύτερο. Ναι. Εδώ λοιπόν τίθεται το ερώτημα, γιατί η προσαρμογή σε κάθε παιχνίδι είναι διαφορετική. Αν μπορεί ο ΠΑΟΚ να πάει με το Χριστίνο Δεκάδο, θα πρέπει να σκεφτεί κάτι άλλο, ξέρεις. Ναι. Κακά τα ψέματα το γεγονός ότι παίζουμε στην Τούμπα το πρώτο παιχνίδι και δίνει περισσότερα μέτρα στον αντίπαλο, ίσως να πρέπει να συμβεί κάτι διαφορετικό. Ίσως η Χριστίνο Δεκάδο βολεύεται περισσότερο για τα εκτός ένας παιχνίδια.
Λογικά ο ΠΑΟΚ θα πάει σε ένα παιχνίδι μηδενικού ρίσκου στην Τούμπα. Γιατί έχει τον νόμου στα εκτός. Άρα λοιπόν, εδώ μπορεί να δούμε κάτι διαφορετικό. Υπάρχει και η παράμετρος που φέρνει ο παίχτη. Γιατί για αριστερό ΠΑΟΚ πήγαινε ο ΠΑΟΚ, έτσι κι αλλιώς. Θα δούμε αν υπάρχει μια τέτοια δυνατότητα. Να γίνει τόσο άμεσα. Αλλά ε? Η ουσία... Ναι. Όπα. Τίποτα, έξαλλοι όλοι. Γιατί γίνεται, ρε Σταύρο. Πέφτει την Ελίκη, ρε. Είναι ένας κουβινομάδος οδηγός εδώ. Ωραία. Δηλαδή, πραγματικά, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Πάμε παρακάτω. Ο Βιερίνερ λοιπόν δύσκολα θα προλάβει. Βέβαια, με τις σύγχρονες ιατρικές πρακτικές, ποτέ δεν ξέρεις, εντάξει. Ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν θέλουμε να πουλήσουμε ελπίδα. Ας έχουμε στο μυαλό μας ότι πάω χθες χωρίς τον Βιερίνη. Αυτό είναι το σωστό. Τώρα, αν προκύψει, αν γίνει το θαύμα, το ξανασυζητάμε. Αλλά νομίζω ότι πρόκειται περί θαύματος. Θα τον δούμε τώρα στο αεροδρόμιο, θα δούμε τι και πώς, θα δούμε και τον γιατρό. Θα έχουμε μια εικόνα καλύτερη. Mm-hmm. Τώρα, υπάρχει ένα ζήτημα με τους πιθανούς αντιπάλους. Mm-hmm. Αν περάσει πάω στη Σπαρτάκη. Εντάξει, πολύ νωρίς, αλλά πρέπει να το διευκρινίσουμε. Υπάρχει μια διεκτίβα της UEFA τα προηγούμενα χρόνια που απέφευγε μετά την Κρυμαία να φέρνει αντιμέτωπες ρώσικες και ουκρανικές ομάδες. Άρα... Όχι κάτι επίσημο, πιθανό, έτσι. Απλά... επίσημο διεκτίβα. Mm-hmm. Ναι. Mm-hmm. Ναι. Αυτό αυτομάτως σημαίνει ότι θα σταλεί ο ΠΑΟΚ στο ζευγάρι της... Μπενφίκα με Φενέρμπαχτσε. Μπενφίκα με Φενέρμπαχτσε. Ωραία. Θα αποφύγει δηλαδή το ενδεχόμενο Δυναμό Κιέβου Σλάβια Πράγας ή... ναι, αυτό πάντων, αυτό. Δεν ξέρω αν θα ισχύσει. Δεν υπάρχει ενημέρωση επίσημη. Εντάξει. Είναι άδικο να συμβαίνει αυτό. Εντάξει, και πέρασε και καιρός από την Κρυμαία, δεν χρειάζεται τώρα. Αν και πέρσι που πήγαμε στο Κίεβο για να είμαι ειλικρινής, πουλούσανε χαρτιά υγείας με τη φάτσα του Πούτιν. Εντάξει, δηλαδή το κλίμα δεν είναι και το καλύτερο για τους Ρώσους εκεί. Ωστόσο, περιμένουμε επίσημη ενημέρωση για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Από εκεί και πέρα. Κάτι άλλο ουσιαστικό από εδώ, υπάρχει ένα ξεφωνητό για την ομάδα της Βασιλείας, δεν μας απασχολεί πλέον. Δεν πειράζει, παιδιά, θα την βρουν την άκρη τους, δεν πειράζει. Ό,τι να γίνει, έγινε. Άστος. Ναι, πηγάδα. Ο ΠΑΟΚ έχει εξασφαλίσει την παρουσία της ομίλης στην Ευρώπη. Σημαντική παράμετρος και αυτή. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει το financial fair play. Ο ΠΑΟΚ είναι οριακά σε αυτό το κομμάτι γιατί έχει τράσει το προηγούμενο Ευρώπη. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Άρα, σήμερα που μιλάμε, ο ΠΑΟΚ είναι απελευθερωμένος. Πιστεύει ακόμη περισσότερο στον εαυτό του, τι μπορεί να καταφέρει. Είναι μια ομάδα η οποία ποδοσφαιρικό αγώνα έχασε το τελευταίο Νοέμβριο. Δηλαδή στην Τρίπολη δεν ήταν ποδοσφαιρικός αγώνας. Η ομάδα είχε χάσει τα μυαλά της μετά τα όσα καραγιωδίκια συνέβησαν με τον Ολυμπιακό. Για μένα δεν ήταν ποδοσφαιρικό. Όσο περνάει ο καιρός και καθαρίζει και το δικό μου το μυαλό και θυμάμαι το πώς συμπεριφέρθηκε η ομάδα τότε, πάει και παλίτσα. Ανοίξει την πλευρά που είναι από τον δρόμο, θα το ανοίξει για να πάξει. Για να μην διαβόδει τώρα. Έχει πλευρά που είναι από την πλευρά του τοίχου για να ανοίξει την τέτοια και έχει και την άλλη. Και άλλε άνοιξε την άλλη. Πόσο. Κοιτάξτε τώρα οριακά με τα μάτια μου. Να μιλάμε. Και μου λέει τώρα και κάνει το χέρι να προσέχω. Μου κάνει και έτσι ο στόκος. Ωχ, αυτό είναι δικό μου αυτό, ρε. Πάρε, ίδια βαλίτσα. Μεγάλα στιγμές. Τζάμπα κίνδυνος, δηλαδή τζάμπα βγήκε στον δρόμο. Ναι, ζούμε έντονο. Can you open the other? Can you open the other? Τι μου κάνεις τα κορμάδια. Ναι. Κορυφώνει τη αγωνία. Είναι εδώ.
Αυτά είναι το ωραίο. Αυτό το θέλω. Ναι. Τη βρήκαμε, εντάξει. Τις έχουν πετάξει όπως να είναι. Εντάξει. Περνάει και ο έλεγχος από σκευό να το πούμε. Εντάξει. Έχει το άλλο τώρα. Εντάξει, βγάλα μάκρυ. Καταφέραμε και αυτό το παιδί. Μάλιστα. Ζωντανές εκπομπές συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν αυτά, βεβαίως. Συμβαίνουν αυτά. Τώρα, από εκεί και πέρα. Νομίζω ότι μία μέρα σήμερα θα ηρεμήσει το μυαλό όλο. Θα ξεκουραστούμε όλοι. Και μετά ξεκινάει η προετοιμασία για τον αγώνα με τη Σπαρτά, η οποία είναι καλύτερη ομάδα από την Βασιλεία. Αυτό είναι το γεγονός. Ναι, και σίγουρα δεν είναι και στη φάση που ήταν η Βασιλεία τώρα σε αυτά τα παιχνίδια. Εντάξει, οι Ρώσοι πάντα τέτοια περίοδος είναι ενεργοί. Από την άλλη, ποδοσφαιρικά οι Ρώσοι είναι λιγόψυχοι. Δηλαδή, αν υπάρχει στην Τούμπα μια πιεστική κατάσταση για αυτούς, από την Κερκίδα, από τον ΠΑΟΚ που να τους προβληματίσει ποδοσφαιρικά, να τους εκνευρίσει τακτικά, γιατί πάντα σε ένα παιχνίδι σημαντικό ρόλο παίζει το πώς κλείνεις τον αντίπαλο. Εντάξει. Αν καταφέρει ο ΠΑΟΚ να το κάνει αυτό, τότε έχει νομίζω πτήσει. Μάλιστα. Ωραία. Αρκετά. Ωραία. Ωραία, Σταύρο, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Περιμένουμε και την ανακοίνωση του ΑΚΠΟΜ σήμερα. Έτσι δεν είναι? Ναι, αυτό περιμένουμε. Είχε καθυστερήσει λίγο τα διαδικαστικά η Άσυνα. Ναι. Αυτή δημιούργησε το θέμα. Αλλά δεν υπάρχει κάτι. Τα χειρότερα έχουν βρει δύο πλευρές. Ο ΑΚΠΟΜ είναι εδώ. Εδώ είναι όντως στη Βασιλεία. Στη Θεσσαλονίκη, οκ. Okay. Αλλά στη Θεσσαλονίκη. Μπορεί να πήγε και στο Σάνι καμιά βόλτα να ψηθεί καλύτερα. Ναι. Το Σάνι είναι κομβικό για τη συμφωνία. Όλοι περνάνε από εκεί. Δηλαδή, εγώ αυτό θα έκανα. Θα έλεγα, προσκεντρωθούμε στο Μακεδονία Παλάτσα, θα έλεγα πεταχτούμε εδώ 50 χιλιόμετρα 60 στο Τσακ Μπαμ να το δούμε λίγο πιο σφαιρικά το έργο. Και το πηγαίνεις εκεί και δεν γίνεται να μην συμφωνήσεις. Μάλιστα. Ωραία. Ναι. Αν έχεις κάτι άλλο στην πορεία και από το αεροδρόμιο, θα ξαναδείξουμε. Ναι, αν έχουμε κάτι θα συνδεθούμε. Εννοείται κάποια δήλωση ή οτιδήποτε άλλο. Ή καμιά ενημέρωση για το Βιερίνια, ναι. Ναι, ακριβώς. Από εκεί και πέρα, αν δεν έχει, θα είμαι στα duty free. Αν δεν θα κάνετε παραγγελίες. Να φτάσετε με το καλό. Φτάσετε με το καλό και όλα καλά. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Έτσι. Έγινε, Σταύρε. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά από τον Σταύρο Κόλκα. Βάζετε εσείς 5-6 λεπτάκια και ακούμε τι ώρα είναι. Δεν ακούμε μετά. Πολύ ωραία. Λοιπόν. FM κενό, το ονοματεπώνυμό σας, εύκολο είναι, το βρίσκουν όλοι, εκτός και το γουγκλάρουν ή το θυμούνται όλοι. Ναι, αλλά είναι αρκετοί. FM κενό, το ονοματεπώνυμό σας στο 54526 και ποιος ήταν ο τελευταίος παίκτης του ΠΑΟΚ που σκόραρε ενάντια σε ρωσική ομάδα. Το έχετε βρει όλοι μέχρι στιγμής. 5 εισιτήρια θα κληρώσουμε στο τέλος της εκπομπής, εκεί γύρω στις 3 παρακάτω θα βγάλουμε τους 5 νικητές. Ποιος ήταν ο τελευταίος σκόρο του ΠΑΟΚ ενάντια σε ρωσική ομάδα. Εύκολο είναι, θέλει απλά λίγο. Λίγο προσεκτικά. Το ποιος ήταν και σε ποιο παιχνίδι. Αν θυμηθείτε το παιχνίδι, νομίζω βρίσκεται και εύκολα και ποιος σκόρα. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για δεύτερη ώρα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα, πάω 24. Συνεχίζουμε με τον, απόϊχο της εθνής πρόκρισης. Αλλά ήδη ξεκινάμε και είμαστε την επόμενη μέρα και πάμε να, έτσι, να δούμε τι γίνεται και με τη Σπαρτάκ, με τα εισιτήρια και όλα αυτά. Εσείς, FM και ενώ το ονοματεπώνυμό σας στο 54526 με την απάντηση στο ερώτημα. Ποιος είναι ο τελευταίος σκόρερ του ΠΑΟΚ απέναντι σε ρώσικη ομάδα. Θέλει λίγο να ακονίσετε τη μνήμη σας και να είστε λίγο προσεκτικοί. Και στο τέλος της εκπομπής, εκεί γύρω στις 3-5, θα κάνουμε την κλήρωση για 5 εισιτήρια του ΠΑΟΚ Σπαρτάκ Μόσχα στην ερχόμενη Τετάρτη στις 8 η ώρα στην Τούμπα. Επειδή θα γίνεται χαμός λογικά. Έχουμε μία λάθος απάντηση. Ναι. Εντάξει, αυτό λέω ότι θέλει λίγο προσοχή. Στεναχωριέμαι με αυτά. Θέλει λίγο προσοχή. Καταρχάς, γι' αυτό που το θυμήθηκε. Ναι, πραγματικά, ρε φίλ. Πώς ήρθε. Οκ. Okay. Λοιπόν, FM και όνομα τεπώνυμο στο 54526. Ποιο ήταν ο σκόρ του ΠΑΟΚ στο τελευταίο παιχνίδι με αντίπαλο ρώσικη ομάδα. Και στο τέλος θα κάνουμε την κλήρωση για τα 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Σπαρτάκ Μόσχα την ερχόμενη Τετάρτη στην Τούμπα. Λοιπόν, για πες μας τώρα, αγάπη. Να αφήσουμε λίγο. Ναι, ναι. Πες. Εγώ λέω πρώτα να πούμε για τα εισιτήρια. Που έτσι κι αλλιώς και από σήμερα. Βασικά, πρωτού πούμε για τα εισιτήρια, θέλεις λίγο να ξεκαθαρίσουμε το τι παίζει με τον πιθανό αντίπαλο εφόσον περάσει ο ΠΑΟΚ Σπαρτάκ. Ναι, για να το ξεκαθαρίσουμε. Ο ΠΑΟΚ τώρα που πέρασε τη Βασιλεία
αντιμετωπίζει, είπαμε, τη Σπαρτάκ την επόμενη Τετάρτη. Τη Δευτέρα όμως, αυτή την ερχόμενη Δευτέρα. Τώρα 6 του μήνα δηλαδή. Στις 6 του μήνα, ναι. Μάλιστα. Μία η ώρα στην Ιόν. Ναι. Είναι η κλήρωση για τα play-off του Champions League. Το βάλουμε μια υπενθύμηση. Είναι αυτό που λέγαμε και χθες, ναι, ότι οι κλήρωσεις πλέον γίνονται πριν από τους προηγούμενους αγώνες. Ναι, ναι. Λοιπόν, τη Δευτέρα λοιπόν, μία η ώρα είναι η κλήρωση και ο ΠΑΟΚ έχει κάποια πιθανά ζευγάρια αντιπάλων, δύο. Mm-hmm. Για την ακριβία, δύο ξέρουμε τώρα που μπορεί να τα βρει μπροστά του. Mm-hmm. Το ένα είναι αυτό της Μπενφίκα με τη Φενέρμπαχτσε. Μάλιστα. Και το άλλο. Δεν μου αρέσει αυτό. Εμένα μου Καλά, ναι, εμένα μου αρέσει να σου πω την αλήθεια. Γενικά μου αρέσει πιο πολύ να είναι δυνατός αντίπαλος. Δεν ξέρω γιατί. Όσο πλησιάζει προς ομίλου. Εντάξει, ρε παιδί μου, γιατί όμως να μην μπορείς να βρεις μια ομάδα που. Για πες το άλλο ζευγάρι. Λοιπόν, καλά, και το άλλο ζευγάρι δεν είναι. Για πες το. Το άλλο ζευγάρι είναι Δυναμό Κιέβου, Σλάβια Πράγας. Όχι, στο άλλο ζευγάρι θεωρητικά φαίνεται πιο βατό. Δυναμό Κιέβου. Ναι. Ποια, αυτή παίξε με την ΑΕΚ πέρσι, πλάκα μου κάνεις. Έχει αλλάξει τόσο πολύ. Ναι, δεν έχει χατσέρι, θα μου πεις, οκ. Okay. Αλλά. Τέλος πάντων, λοιπόν. Ο ΠΑΟΚ θα μπει στην κλήρωση ως ανίσχυρος. Το ζευγάρι, μάλλον του ΠΑΟΚ. Οπότε έχει να αντιμετωπίσει ένα από αυτά τα δύο ζευγάρια. Τώρα, είναι αυτό που λέγαμε και πριν με τον Σταύρο. Mm-hmm. Από την UEFA υπάρχει. Δεν είναι. Κανονισμός. Κάτι επίσημο κανονισμός, ναι, ναι, ωραία. Είναι τέλος πάντων μια τακτική που ακολούθησε τα τελευταία χρόνια. Μετά πώς έγιναν. Ότι, ναι, ότι δεν μπορούν να παίξουν ομάδες της Ρωσίας με την Ουκρανία. Ναι, δεν, δηλαδή, αν είναι να γίνει κλήρωση και να βγουν πιθανοί αντίπαλοι μια ομάδα από την Ρωσία και μια από την Ουκρανία, η UEFA προσπαθεί αυτό το πράγμα να το αποφύγει. Ναι. Να μην γίνει παιχνίδι ανάμεσα αυτούς τους δύο. Τώρα, υπάρχει το ενδεχόμενο την Τρίτη στην κλήρωση, τη Δευτέρα στην κλήρωση, συγγνώμη, να είναι οριστικό ότι ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει ή η Σπαρτάκ. Μία εκ των Μπενφίκα και Φενέρμπαχτσε και να μην χρειαστεί. Η Μπενφίκα και Φενέρμπαχτσε. Κοίτα, από τη στιγμή που το συζητάμε και μόνο. Mm-hmm. Και δηλαδή υπάρχει σαν θέμα. Δεν νομίζω τώρα ότι θα πάμε στη Δευτέρα στην κλήρωση και δεν θα τηρηθεί αυτό το πράγμα. Αν τη που γίνεται, το ξέρουμε όλοι. Να τα δυναμώ και έφερε τώρα, πιο καλά θα ήταν. Δεν ξέρω, Νίκο Μοσκοβίτη. Αυτέ οι ομάδε δεν τι μπορώ, δεν μπορώ. Σε ξενερώνει, έχει ξενερώσει τα χρόνια αυτέ τι ομάδε. Φοβάμαι πιο πολύ. Δεν φοβάμαι πιο πολύ, αλήθεια σου λέω. Ναι. Δηλαδή, τον Πάοκ το φοβάμαι τώρα σε μεγάλες έδρες. Δεν το φοβάμαι. Δεν είναι θέμα φόβου, ρε παιδί μου. Απλά. Δεν είναι γενικά. Είναι... Σκέψτε το λίγο. Πού γιατί έχει... ποιο είπε ότι ο Πάοκ έχει κλειδώσει την πρόκληση τη Σπαρτάκ. Απλά λέμε τώρα. Δεν έχει κλειδώσει, ρε παιδί μου. Αλλά πού έχει κοντάψει ο Πάοκ. Κόντρα σε μεγαλύτερου αντιπάλου ή κόντρα σε μικρότερου αντιπάλου. Σε μικρότερου. Σε μικρότερου. Και όσο πλησιάζει προ το τέλο, ναι, έτσι. Απλά επειδή εγώ θέλω πάρα πολύ να πάει στου ομίλου φέτο και πιστεύω ότι έχει μια πολύ καλή ευκαιρία με βάση την ομάδα που έχει και την κατάσταση που είναι. Δηλαδή το αξίζει, ρε παιδί μου. Είναι ομάδα που μπορεί να βρεθεί στους ομίλους του Champions League. Εάν μπορέσει να το καταφέρει κιόλας έχοντας ομάδες που μπορεί να τις. Που ξέρεις θεωρητικά είναι πιο εύκολο, γιατί να το. Εντάξει, να μην δύσκολο, το έχουν. Τέλος πάντων. Και η Φενέρ είναι αλλαγμένη πλέον. Νομίζω η Μπενφίκα είναι πιο δυνατή σε αυτή τη φάση. Η Μπενφίκα δεν είναι η ομάδα που ήταν με 2-3 χρόνια. Δεν όμως είναι, αλλά έχω αυτή. Και έχει διάφορα ζητήματα κι αυτή που αντιμετωπίζει. Απλά τώρα η Φενέρ είναι και η Τουρκία. Τέλος πάντων, θα το δούμε πώς θα πάει τη Δευτέρα. Πάντως αυτά είναι τα δεδομένα. Ναι. Με αυτούς που έχω τώρα. Θέλω, ναι, ξανά. Αγωνιστικά. Ναι. Είναι άλλη Τουρκία. Και. Εντάξει, ξέρω εγώ. Γιατί ρε, ξέρετε, ωραία. Πέρσι είχαμε πάει στη Σμύρνη πάνω στα πολύ δύσκολα, ναι, ναι, που είχαμε πάει. Δεν κινηθήκαμε πουθενά χωρίς να μας ακολουθούν και. Δεν ξέρω κι εγώ πόσοι. 25. Μια χαρά. 25. Όχι, δεν ασχολήθηκε ούτε άνθρωπος ασχολήθηκε μαζί μας. Δεν μπορούσε, φίλε, αφού είχατε μια κλούβα μαζί σας παντού. Ναι. Έξω το ξενοδοχείο, άλλωστε με το όπλο έτσι. Ναι. Ποιος επιράξει. Μια χαρά. Αυτά τα δεδομένα αυτή τη στιγμή, λογικά μέχρι τη Δευτέρα, δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε τη Δευτέρα στην κλήρωση για να μάθουμε αν θα ισχύσει αυτό. Νομίζω ότι θα υπάρξει και σχετική ενημέρωση στην BioPower και θα το μάθουμε κι εμείς τις επόμενες ημέρες. Okay. Αυτό πάντως ισχύει σε πρώτη φάση, ότι υπάρχει ενδεχόμενο να μην χρειαστεί ο ΠΑΟΚ να περιμένει την κλήρωση για να δει αν θα αντιμετωπίσει μία από τις τέσσερις ομάδες και θα περιοριστεί στις δύο, ή Μπενφίκα ή Φενέρμπαχτσε. Mm-hmm. Ποιος περνάει από αυτούς τους δύο, ποιο λες. Δεν ξέρω. Λογικά δεν έχει ένα μικρό προβάδισμα η Μπενφίκα. Ναι. Λογικά. Ναι, ναι. Λογικά. Okay. Λοιπόν, οπότε κάπως έτσι ισχύει το σκηνικό. Τώρα μιλάμε για την επόμενη κλήρωση. Αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να περάσει στο Σπαρτάκ. Έτσι, γιατί είπαμε ότι ο φέτος έχει αλλάξει το σκηνικό. Ξέρεις από πριν ποιο είναι να αντιμετωπίσεις. Οπότε τη Δευτέρα ο ΠΑΟΚ θα ξέρει αν καταφέρει να περάσει στο Σπαρτάκ ποιον είναι να βρει μπροστά του ή ποια από τις δύο είναι να βρει μπροστά του μάλλον. Επίσης, επειδή έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από χθες. Και δεν είναι γνωστό σε όλους ότι έχει αλλάξει πλέον ο τρόπος διεξαγωγής και του Europa League και του Champions League. Ο ΠΑΟΚ από χθες έχει εξασφαλίσει την παρουσία του στους ομίλους του Europa League, ό,τι και ναι, να γίνει. Δηλαδή ναι, το χειρότερο σενάριο αυτή τη στιγμή, ακόμα και αν αποκλειστεί, το χειρότερο μάλλον σενάριο από όλα, είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει στους ομίλους του Europa League.
Αυτό ισχύει. Στην Ευρώπη συνεχίζει ό,τι και να είναι. Ναι, αυτό ισχύει. Γιατί πολύ... μέχρι το Δεκέμβριο θα είναι στην Ευρώπη, ό,τι και να γίνει. Από χθες υπήρχαν μήνυματα που λέγανε γιατί, μα δεν. Όχι, έτσι είναι πλέον, έχει αλλάξει. Δεν ίσχυε μέχρι πέρσι, αλλά φέτος είναι αυτό το πράγμα. Ο ΠΑΟΚ έχει τσεκάρει. Αυτό που ίσχυε μέχρι πέρσι ήταν μετά τα play-off του Champions League, αν θυμάμαι καλά. Ναι, τώρα είναι μια φάση πριν. Ναι, ναι. Ναι. Okay. Τώρα πόσο έχει λογική, βέβαια, αυτό δεν ξέρω. Αλλά... έχει λογική γιατί υπάρχουν περισσότερες ομάδες από τα μεγάλα πρωταθλήματα οι οποίες μπαίνουν κατευθείαν στους ομίλους και προκύπτουν πιο εύκολα ομάδες από τα προκριματικά, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ. Γιατί δεν έχει, ξέρω εγώ, να παίζει προκριματικά η Λίβερπουλ, για ένα παράδειγμα. Φεύγουν κάποια μεγάλα ονόματα από πιο νωρίς και μπαίνουν προσθέτητα στην πορεία. Ναι. Λοιπόν, από εκεί πέρα. Όλα αυτά για τα εισιτήρια έχει ένα ενδιαφέρον το όλο ζήτημα. Για τα εισιτήρια, γιατί και σήμερα ακόμα είμαστε 1 και 20, υπάρχει δυνατότητα ακόμα. Από σήμερα μέχρι και το Σάββατο. Τα εισιτήρια διαρκείας πωλούνται κανονικά από την Τούμπα, από τον ειδικό διαμορφωμένο χώρο εκεί πέρα. Πηγαίνετε, κλείνετε το εισιτήριο διαρκείας, ξεμπερδεύετε, τελειώνετε και έχετε καλύψει νομίζω και τους ομίλους, έτσι. Ναι, ισχύουν και για τους ομίλους νομίζω. Δεν είμαι 100% σίγουρος αυτό. Για τα προκριματικά μόνο. Δεν είμαι 100% σίγουρος. Θα το τσεκάλω σε λίγο στην ΠΑΠΑΟΚ. Περισσότερα από 15.000 έχουν φύγει ήδη. Ναι, έχουμε υπάρχει σκέψη να μπει όριο 21.000 και νομίζω ότι έχει λογική γιατί θα πρέπει να μείνουν κάποια εισιτήρια που να μπορούν να διατίθεται και μέσα στη χρονιά. Γιατί η Τούμπα δεν χωράει 50.000 να πεις ότι μπορώ να διαθέσω το μισό γήπεδο στο διαρκείας. Πρέπει να υπάρχει και δυνατότητα για αυτό το πράγμα. Μέχρι το Σάββατο λοιπόν διαρκείας από την Τούμπα. Την Κυριακή μόνο ιντερνετικά. Για να μην μπερδευτεί κάποιος και πάει τζάμπα εκεί μες στη ζέστη και όλα αυτά. Μόνο μέσω ίντερνετ. Και τη Δευτέρα ξανά διαρκείας στην Τούμπα. Μαζί... όχι μαζί, παράλληλα με μονομένε εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Σπαρτάκ Μόσχα στην Τετάρτη. Οπότε τώρα όλα δείχνουν ότι Δευτέρα πάλι θα έχουμε ουρές από πολύ νωρίς το πρωί, για να μην πω από το προηγούμενο βράδυ. Και αν λάβουμε υπόψη τα πόσα θα δοθούν σήμερα, θα το μάθουμε σήμερα το βράδυ, συν αύριο, συν Σάββατο. Σίγουρα θα έχει φύγει ένας ακόμα σημαντικός αριθμός διαρκείας, οπότε θα μειώνονται τα μεμονωμένα. Νομίζω ότι τα μεμονωμένα θα φύγουν κατευθείαν τη Δευτέρα. Δεν πιστεύω ότι θα πάμε μέχρι Τρίτη, Τετάρτη. Πολύ δύσκολο να πάμε μέχρι τότε, γιατί και τα διαρκείας θα είναι πολλά περισσότερα. Απλά αυτό για να έχετε λίγο μια εικόνα, όποιος θέλει να προγραμματίσει το οτιδήποτε για να πάει στην Τούμπα. Σήμερα μέχρι το Σάββατο μόνο διαρκείας, Κυριακή μέσω Τούμπας, Κυριακή μόνο ιντερνετικά και Δευτέρα και διαρκείας και μεμονωμένα στην Τούμπα, μεμονωμένα όσο πάει. Θα δούμε πώς θα πάει η κίνηση. Και για πες τώρα, Σπαρτάκ, τι ομάδα είναι, αγαπητέ Γαβριλίδου? Καταρχάς ξεκίνησε, αν θυμάμαι καλά, το προηγούμενο Σάββατο πρέπει να έπαιζε πρώτη αγωνιστική στη Ρωσία. Ανοίξε με 1-0 την ιστορική Όρεμπουργκ, αν θυμάμαι καλά. Στην πρώτη αγωνιστική. Πέρσι δεύτερη. Πέρσι τρίτη. Πέρσι τρίτη. Εξασφάλισε την κατευθείαν. Πέρσι έπαιζε και ομίλουσε. Η Σπαρτάκ. Ναι, όχι πέρσι. Δεν το είχε πάρει πρόπερσι. Η Σπαρτάκ Μόσχα. Ναι. Είσαι σίγουρος? Να κάνω και λάθος. Δεν νομίζω. Μπορεί να κάνω και λάθος. Okay. Πέρσι τρίτη. Εξασφάλισε την παρουσία του στον τρίτο προκριματικό γύρο απευθείας. Οπότε τώρα ξεκινάει ουσιαστικά στην Ευρώπη. Μία ομάδα με ένα γήπεδο πραγματικά πανέμορφο. Νομίζω το είδαμε και στο... Α, είναι από αυτά που γίνανε για το παγκόσμιο κυπέλλο. Ναι, είναι πραγματικά πανέμορφο. Δηλαδή, α, τώρα που το είπα γήπεδο, παρένθεση. Είδες χθες εξωτερικά πώς είναι το γήπεδο της Βασιλείας που σου έλεγα ότι έχουν κάνει κάποια επιπλέον κτίρια. Ναι. Έχει λογική αυτό το πράγμα, το πρόσεξε. Ξέρω εγώ τώρα τι να σου πω, δεν ξέρω. Αλλά από μέσα όντως ήταν πολύ ωραίο. Ναι. Αλλά όντως απ' έξω ήταν πολύ περίεργη η όψη του και το ήθελα να σου το πω γιατί το λέγαμε προχθές και ήθελα να σου το δείξω. Λοιπόν, πραγματικά πολύ ωραίο το γήπεδο της Σπαρτάκ. Τώρα πώς λέγεται. Ότ Κρήτη Αρένα, αν το λέω σωστά. Δεν ξέρω. Έτσι λέγεται, είναι ένα γήπεδο με 45.360 θέσεων. Οπότε νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα να βρεθεί και αρκετός κόσμος και εκεί. Θα μάθουμε μέχρι την μεθεπόμενη εβδομάδα πόσα εισιτήρια θα πάρει ο ΠΑΟΚ και πόσοι υποξίδες θα βρεθούν εκεί. Διάβαζα νωρίτερα το πρωί στη Ρωσία ότι και αυτοί εκεί εκφράζουν αισιοδοξία ότι αρκετοί Ρώσοι θα ταξιδέψουν εδώ. Γιατί η Σπαρτάκ έχει ένθερμους οπαδούς. Ναι, και έχει γενικά και ένα... Έχει μια βάση που ταξιδεύει. Ένα γκρουπ έτσι οπαδών των οργανωμένων της που... Γενικά οι Ρώσοι έχουν κάτι οργανωμένους που... Εντάξει. Είναι σκληροπυρηνική, ρε. Ναι. Εντάξει, είναι αυτό που λέγαμε χθες. Δεν νομίζω ότι με τη Σπαρτάκ θα έχουμε την εικόνα των 100 ατόμων στην 8. Σύμφωνα με το όσο λένε τώρα, έτσι. Τώρα δεν ξέρουμε μέχρι την επόμενη εβδομάδα, αλλά σύμφωνα με αυτό που γράφουν σήμερα στην Ρωσία από το πρωί, περιμένουν κόσμο να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη.
Θα ξεκινήσει και εκεί η διάθεση των εισιτηρίων τις επόμενες ημέρες, οπότε θα έχουμε εικόνα πώς φεύγουν τα εισιτήρια. Η Σπαρτάκ είναι μια ομάδα που ιδρύθηκε το 1922. Στην αρχή είχε έδρα το Λουζνίκι, τώρα είπαμε έχει αυτό καινούργιο γήπεδο. Ρόστερ πες λίγο. Ρόστερ. Ναι. Και μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, προπονητής είναι ο Μάσιμο Καρέρα, 54χρονος Ιταλός. Από το 2016 εκεί έχει πάρει ένα πρωτάθλημα και ένα Super Cup Ρωσίας. Mm-hmm. Μήπως θυμάσαι Super Cup, μάλλον αυτό θυμόσουν. Μπορεί. Σπαρτάκ. Λοιπόν, αστέρι της ομάδας είναι ο 25χρονος Ολλανδός Quincy Proms, ο οποίος στα 25 του έχει 128 συμμετοχές στην Σπαρτάκ από το 2014. Mm-hmm. Από την Τβέντε είχε πάει στην Σπαρτάκ το 2014. 64 γκολ και 33 assist από το 2014. Δηλαδή, εντάξει, σίγουρα είναι... Είναι λίγο καλός. Σίγουρα είναι πολύ, πολύ σημαντικός παίκτης για την Σπαρτάκ και... Από εκεί και πέρα είναι από ό,τι βλέπω μία ομάδα με αρκετούς Ρώσους στο ρόστερ. Υπάρχει όλο το ρόστερ και στο πάκο σας να το δείτε, να πάρετε μία εικόνα. Αυτός είναι που ξεχωρίζει τώρα. Έχει και Βραζιλιάνους κλασικά. Είναι Λουίς Αντριάνο, Ζε Λουίς. Ο Λουίς Αντριάνο ο Σαμέτοφ είναι, ο Σαμέτοφ είναι στην Σπαρτάκ επίσης. Όταν είδαμε τώρα στο Μουντιάλ. Ναι. Κάνει ένα άλλο Τασάεφ. Και Ποπόφ, και αυτό γνωστό όνομα που τελευταία χρόνια έχει παίξει αρκετά. Κουτέποφ επίσης. Mm-hmm. Έχει ονόματα. Εντάξει, είναι καλή ομάδα. Είναι αυτό που είπε και ο Σταύρος, ότι δεν είναι όπως είναι η Βασιλεία που αντιμετώπισες τώρα. Παιδιά, εντάξει, τη Βασιλεία το λέγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Ο ΠΑΟΚ την πέτυχε σε ένα timing πολύ κακό για αυτήν. Ναι. Και το εκμεταλλεύτηκε πλήρως. Και μπράβο του. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Την πέτυχε σε πολύ κακή συγκυρία. Έκανε για αυτήν αλλαγή του προπονητή και η συγκυρία χάλασε ακόμη περισσότερο. Τώρα προφανώς πετυχαίνει μια. Η ομάδα που έχει αντιμετωπίσει τώρα λογικά θα είναι καλύτερη από τη Βασιλεία και δεν έχει τα θέματα που είχε να αντιμετωπίσει, που είχαν αντιμετωπίσει οι Ελβετοί. Οπότε η Σπαρτάκ σίγουρα αποτελεί ένα πιο δύσκολο αντίπαλο. Εγώ όμως έτσι όπως βλέπω τον ΠΑΟΚ, όπως τον είδα και χθες, δεν μου δείχνει να φοβηθεί κάτι. Όχι μόνο η Σπαρτάκ δεν το μέχρι και στιγμή, άλλο από κανέναν. Ναι, άλλο κομμάτι αυτό. Εννοείται. Εφόσον είναι έτσι, προφανώς και δεν έχει να φοβηθεί κάτι. Από εκεί πέρα, νομίζω ότι μέχρι σήμερα το βράδυ ο ΠΑΟΚ έχει τη διορία να δηλώσει λίστα για τους αγώνες με τη Σπαρτάκ και από εκεί και πέρα μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, τη Δευτέρα, ναι, δύο μέρες με το παιχνίδι, μπορεί να δηλώσει ή την Τρίτη. Ή Δευτέρα, Τρίτη, τώρα κόλλω στο μυαλό μου, νομίζω Τρίτη πρέπει να είναι μία μέρα πριν, έχει την δυνατότητα να δηλώσει έναν ακόμα παίκτη ή να κάνει το σπόρο αλλαγή αυτό το πράγμα. Μία αλλαγή μπορεί να κάνει. Ναι, όπως το προηγούμενο γύρο. Uh-huh. Είναι μία αλλαγή. Καλά, μπορεί μέχρι το απόγευμα να ανακοινωθεί ο ΑΚΠΟΜ, να μπει. Βέβαια, δύσκολο να γίνει κάτι άλλο μέχρι τη Δευτέρα, αλλά μπορεί μέχρι τη Δευτέρα να έχει ένα αριστερό μπακ, ξέρω εγώ. Μπορεί. Το αποκλείει. Τώρα που μιλάμε, οι πιθανότητες δεν ξέρουμε πόσες είναι, αλλά δεν μπορεί να το αποκλείσει, όχι. Ένα παραπάνω, επειδή αν επιβεβαιωθεί το χειρότερο σενάριο για το Βιερίνια, ότι χάνει και τα δύο παιχνίδια, μπορεί να κινηθούν γρήγορα και μέχρι την νικητική Δευτέρα να γίνει κάτι. Ναι. Να υπάρξει κάτι. Okay. Τέλος πάντων, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Θα δούμε τώρα τι θα προκύψει. Εγώ νομίζω ότι αν ο ΑΚΠΟΜ ανακοινωθεί μέχρι το απόγευμα, θα μπει απευθείας στη λίστα. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί να γίνει μετά σαν προσθήκη αλλαγή. Μάλιστα. Το σημειώνουμε και αυτό. Λογικά αύριο το πρωί θα έχουμε εμείς τη λίστα, γιατί έτσι είχε γίνει και στο παιχνίδι με τη Βασιλεία. Και σιγά σιγά νομίζω ότι θα μπαίνουμε και στο κλίμα του αγώνα, γιατί. Πάει, τελείωσε η Βασιλεία. Ναι, άιντε, όσο χαρήκατε, χαρήκατε. Άιντε, από σήμερα πάμε για Σπαρτάκ. Τελείωσε. Γεννάει η ομάδα σήμερα. Αύριο θα έχουμε λογικά την ανακοίνωση του διαιτητή και σιγά σιγά μπαίνουμε στο παιχνίδι. Δηλαδή είναι τρεις-τέσσερις προπονήσεις και την Τετάρτη αγώνας. Ναι, ναι. Υπάρχει ενδεχόμενο στο δεύτερο παιχνίδι, σοβαρό ενδεχόμενο, να είναι εδώ και πάλι ο Ιβάν Σαββίδη στο γήπεδο. Κανονικά για να δει το παιχνίδι. Λέγαμε και χθες ότι. Ο μπαμπάς θα είναι ο Λουτσέσκο, αυτό θέλουμε. Δεν νομίζω ότι δεν θα είναι. Έτσι, εδώ πήγε στην Ελβετία. Άμα είναι όλα καλά. Θα του είναι δύσκολο να πάει τώρα στην Τούμπα. Άμα είναι όλα εντάξει. Θα είναι εδώ. Και να σημειώσουμε, Νίκο Μοσχοβίτη, ότι ο Ιβάν έσπασε λίγο την κατάρα που πήγαινε εκτός. Κάτι δεν πήγαινε καλά. Το πήρε το διπλό χθες. Εντάξει. Okay. Έχει πάρει και αλλού κανένα διπλό. Στην Ευρώπη το κυνηγούσε λίγο αυτό. Εντάξει. Λίγο. Στην Αστάνα δεν είχε πάρει τότε. Ήταν στο Καζακστάν. Α, ναι. Έχει κάνει ναι, είχε και κάτι άλλο ύπουλα παιχνίδια τέτοια. Εντάξει. Θα είναι όπως όλα δείχνουν στην Τούμπα την επόμενη Τετάρτη και νομίζω ότι του λείψε πάρα πολύ το γήπεδο. Άμα έβλεπες χθες και φωτογραφίες πριν από το παιχνίδι, ήτανε. Καταρχάς έγινε ένα με τον κόσμο, δηλαδή άπειρος κόσμος πήγε να βγει φωτογραφίες,
πριν το παιχνίδι, αγκαλιές, όλοι μαζί εκεί. Αλλά και μόνο το γεγονός ότι το χάρηκε τόσο πολύ, φάνηκε ότι του είχε λείψει πάρα πολύ το γήπεδο. Έχει αρκετούς μήνες να βρεθεί σε γήπεδο και το χάρηκε και αυτός. Και ειδικά μετά στα αποδυτήρια που μας μετέφεραν και τα παιδιά από εκεί, πανηγύριζε με την ομάδα σαν παίκτης. Όντως το χάρηκε πάρα πολύ. Θα κάνει πράξη και αυτό που υποσχέθηκε στην ομάδα. Ναι, το για το πριν, όπως κάνει πάντα. Και επίσης δεν τον ξέχασε κανείς και στις δηλώσεις. Άκουγα και τον Ελκαντουρί και τον Μπέλκα και ο Λινιός. Αφού είναι δίπλα στην ομάδα, αφού τον έχουν αυτό μέσα στα αποδυτήρια, να το πω έτσι. Και ξέρεις τι, επειδή το έζησαν και αυτοί όλο αυτό που προηγήθηκε από τον Μάρτιο και μετά, είναι αυτό που λένε όλοι τους, ότι του το χρωστάμε να του δώσουμε αυτή τη χαρά, γιατί αυτός εμάς θέλησε να προστατεύσει τότε και έγινε ό,τι έγινε μετά. Οπότε θέλουμε έστω να δώσουμε αυτή τη χαρά. Αυτό έλεγαν όλοι. Χθες το είπε και ο Πέλκας ζωντανά εδώ και στο ραδιόφωνο. Mm-hmm. Και νομίζω ότι δεν το λένε για να το πούνε. Δηλαδή μπορείς να μην το πεις απλά. Mm-hmm. Νομίζω ότι το εννοούν αυτό το πράγμα. Και η καλύτερη απόδειξη είναι και η φωτογραφία με τον Λουτσέσκου πριν το παιχνίδι, που πραγματικά είναι μια αγκαλιά σαν πατέρα προς γιο. Κάπως έτσι είναι. Λέγαμε πριν με Σταύρο Κόλκα για Βιερίνια. Και να που υπάρχει ελπίδα. Α! Δηλαδή. Η ομάδα βρίσκεται στο αεροδρόμιο αυτή την ώρα για να ξεκινήσει το ταξίδι της επιστροφής και από ό,τι μας λέει εδώ πέρα ο Σταύρος, από τον γιατρό της ομάδας βγαίνει ότι υπάρχει ενδεχόμενο να μπορεί ο Βιερίνια να είναι διαθέσιμος, θα το παλέψει, θα κάνει αγώνα δρόμου τις επόμενες ημέρες, θα κάνει σήμερα τη μαγνητική και από εκεί και πέρα, ανάλογα με τα αποτελέσματα της μαγνητικής, θα αποφασιστεί ποια θεραπεία θα ακολουθήσει. Και υπάρχουν κάποιες πιθανότητες να μπορεί να τον έχει στη διάθεση του Λουτσέσκου, δύσκολα βέβαια, για να ξεκινήσει βασικός. Είναι οριακά, αλλά υπάρχει τέλος πάντων το δεχόμενο να μπορεί να είναι διαθέσιμος. Νομίζω ότι μέχρι το βράδυ θα έχουμε ξανά νεότερα. Πρώτα να κάνει τη μαγνητική και από εκεί και πέρα να δούμε τι στρατηγική θα ακολουθήσει ο ΠΑΟΚ, τι θεραπεία μάλλον για τον παίκτη. Αυτό είναι το νεότερο για τον Βιερίνια. Από το αεροδρόμιο αυτό που μας μεταφέρουν. Εντάξει, σημαντικό. Εντάξει, ναι. Και όπως και να έχει, πλησιάζοντας το πρώτο παιχνίδι της Σπαρτάκ, τότε θα καταλάβουμε αν όντως θα μπορεί να αγωνιστεί στο πρώτο μάτς και θα ξέρουμε τι γίνεται. FM και NO, ονοματεπώνυμο στο 54526. Ποιος ήταν ο τελευταίος σκόρερ του ΠΑΟΚ σε παιχνίδι απέναντι σε ρώσικη ομάδα? 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Σπαρτάκ Μόσχα στην ερχόμενη Τετάρτη. Θα κάνουμε την κλήρωση στους πρώτους 5 νικητές. Λέει, υπάρχει στις 3 παρακάτω. Απόλυτη ευστοχία μέχρι τώρα. Όχι, εντάξει, έχουμε πιστεύω, μία λάθος απάντηση. Πιστεύω ότι παίζει πολύ Google, να ξέρεις. Γιατί ναι, είναι πολύ σαν και με. Δηλαδή και εγώ, ας πούμε, σε ό,τι φάση το θυμόμουν. Απλά πραγματικά μου έκανε εντύπωση τώρα αυτή η λάθος απάντηση. Να πεις ότι είπε κανένα αυτό άλλο. Αυτό σου λέω, ότι θέλει λίγο λίγο προσεκτικό, ρε παιδί μου. Αυτό θέλει. Πού το θυμήθηκε αυτό και που λίγο, λίγο καλή μνήμη. Ναι. Δηλαδή να θυμάσαι, ας πούμε, το παιχνίδι. Αν καλά σου έρθει το παιχνίδι, το βρήκες. Καλά, σκέψτε λίγο. Ακόμα και εμείς το είχαμε ξεχάσει. Αυτό είχαμε πολύ πιο πίσω. Ότι εγώ που δεν τα πάω καλά με αυτά, ούτε με ημερομηνίες και με τέτοια πράγματα. Αν δεν το τσεκάρω σίγουρα, δεν μπορώ να τα θυμάμαι σίγουρα. Δεν είναι τόσο παλιό, είναι πιο πρόσφατο. Ναι. Ναι. Εκεί λίγο να πάτε. Αλλά καλά, εντάξει, έχουμε επιτυχία. Έχουμε Ελένη Μπουντού. Ελένη, τι γίνεται? Καλησπέρα. Χαίρετε, καλησπέρα. Δυσκολεύεται τον κόσμο, έτσι. Λείπω εγώ και δεν δίνουμε εισιτήρια ναι, στον κόσμο. Ναι, θα έπρεπε να ρωτήσουμε πόσο έλεξε το χθεσινό παιχνίδι Βασιλεία ΠΑΟΚ, ας πούμε. Εντάξει, έτσι, Νίκο, δεν θα ρωτούσα αυτό. Αλλά υπάρχει μια τρέλα, ένα φυσικό, μια δίψα. Έχουμε βάλει ένα το έχουν βρει όλοι, ρε. Έχουμε βάλει ένα quiz που το θεωρούσαμε δύσκολο, αλλά τελικά δεν είναι τόσο δύσκολο. Το έχουν βρει όλοι, ρε. Γκουγκλάρουνε, ρε. Την έχουν δει όλοι. Κατάλαβες. Πατάνε ένα Google εκεί πέρα και την βγάζουν κατευθείαν. Ναι, νομίζω ότι δείχνει το πραγματικό σου πρόσωπο μέσα από τέτοιε περιστάσει. Βγαίνω λίγο σαν διστήσε. Βγαίνω λίγο σαν διστήσε. Είσαι πολύ. Εντάξει, πολύ, να σου πω λίγο κάτι. Τόσο ζήτηση έχουν τα εισιτήρια. Ναι. Θα έχουν, δηλαδή κάτσε. Τι, άιντε πάτησε ένα κουμπί και πήγε κατευθείαν. Ζωρίσου και λίγο. Καλά, η αλήθεια είναι ότι αν είχαν ζήτηση έτσι στο μάθημα με τη Βασιλεία, θα μου πήγαν και το πρώτο παιχνίδι. Φαντάζομαι τι θα γίνει τώρα με την Σπαρτάκ. Έτσι, βέβαια, υπάρχουν και τα εισιτήρια διαρκές κανονικά. Είναι και αυτά στην κυκλοφορία. Αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έφτιαξε εντός εισαγωγικών ακόμη περισσότερο τον κόσμο του. Καλό το 2-1 στην Τούμπα, αλλά σαν τη Λάρα εκτός έδρας, μέσα στο σπίτι της Βασιλείας, μιας ομάδας η οποία έχει έτσι σταθερή ευρωπαϊκή πορεία, σταθερή ευρωπαϊκή παρουσία τα τελευταία χρόνια, ήτανε χοντρό. Νομίζω ότι μιλάμε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο «θυρμό», έτσι. Μπορεί
η εικόνα του παιχνιδιού, αν θέλετε, έτσι όπως ξεκίνησε, έτσι όπως ήταν το πρώτο ημίχρονο, να μην προμήνει ότι το βράδυ θα εξελισσόταν ιδανικά για τον ΠΑΟΚ, ότι θα είχαμε τον δείκτη του σπόρου σε τέτοια νούμερα, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε για διασημό, μια Βασιλεία η οποία έμοιαζε να αδειάζει ψυχολογικά, να καταραίει αγωνιστικά. Νομίζω ότι η επόμενη μέρα στη Βασιλεία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και αρχή του κακού για την ομάδα της Ελβετίας έχει να κάνει από το καλοκαίρι. Βρίσκεται μάλλον από το καλοκαίρι, όταν δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν την απώλεια του πρωταθλήματος μετά από πάρα πολλά χρόνια και την ψαλίδα που άνοιξε με την Young Boys. Μετά η μεταβατική περίοδος με τον Τζική, με τον υπηρεσιακό και όλα αυτά, ο Πόπτα εκμεταλλεύτηκε άψογα σε αυτό το 5-1, σε αυτό το 5-1 που... Ναι. Όλο το γκολ, το συνολικό, μπράβο, δεν μου έρχονταν η λέξη. Αποτυπώθηκε όλα αυτά που λέγαμε τον προηγούμενο καιρό, ότι η Βασιλεία έχει πάρα πολλά θέματα και ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ έτοιμος να αντιμετωπίσει. Ήταν ίσως και παραπάνω έτοιμος από όσο θα περιμέναμε όλοι μας. Θα σου πω, χθες σε κάποια φάση μετά στο τέλος του παιχνιδιού συζητούσαμε μεταξύ μας και στα δημοσιογραφικά αν ο ΠΑΟΚ ήταν τόσο καλός, γιατί μιλάμε και για δεύτερο επίσημο παιχνίδι αυτή τη σεζόν. Ο ΠΑΟΚ προφανώς δεν είναι σε επίσημο επίπεδο, προφανώς έχει ακόμη δρόμο, προφανώς ακόμη είναι πιο βαριά σαν ομάδα εντός εισαγωγικών, και συζητούσαμε μεταξύ μας και λέγαμε αν η Βασιλεία ήταν τόσο κακή ή αν ο ΠΑΟΚ ήταν τόσο καλός στο χθεσινό παιχνίδι. Νομίζω ότι η απάντηση βρίσκεται και στα δύο, και η Βασιλεία ήταν πάρα πολύ κακή, αλλά και ο ΠΑΟΚ ήταν καλός, έπαιξε όπως έπρεπε να παίξει. Εγώ δεν θα πω ότι ο ΠΑΟΚ έσταλξε και στα δικά μου τα μάτια τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο, αλλά βρήκε ένα γκολ μόλις στο 7ο λεπτό με έναν Μπέλκα που το είπε και όλα στις δηλώσεις του, να σημαδεύει και να στοχεύει τους ψηλούς, Κατερίδη, Μάτος, Βαρέλα. Ο Βαρέλα πρέπει να βάλει το πιο εύκολο γκολ, νομίζω, στην καριέρα του, έτσι. Πολύ πιο εύκολο. Αποστημένη μπάλα τόσο εύκολος, δύσκολα. Έτσι να ξαναβρεθεί. Αυτό ακριβώς. Και στο 7 ξαναμέτρηση, στο 8, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ πήρε κατευθείαν αέρα πρόκρισης. Βέβαια οι Ελβετοί δεν το παράσταν το παιχνίδι, γιατί είδαμε ότι στο 14 έφταναν μια ωραία φάση που φώναξε ο Πασχαλάκης και στο 37 είχαν ένα μακρινό σου, θα μου πεις με γιώμες, με γεμίσματα, προσπαθούσαν να διασπάσουν. Ναι, είναι και αυτό ένα δείγμα της ψυχολογίας και της έτσι αγωνιστικής αβεβαιότητας που ψάχνει ακόμη, που έχει μάλλον, χαρακτηρίζει τη Βασιλεία, και αποτυπώθηκε και στο παιχνίδι, αλλά δεν τα παράσταν στο πρώτο ημίχρονο. Νομίζω ότι ήταν κομβικός ο ρόλος του Πασχαλάκη στο πρώτο 45 λεπτό, γιατί όταν και όποτε χρειάστηκε ήταν εκεί στο 37, μετά στο corner που διώχνει με τα ακροδάχτυλα. Ο ΠΑΟΚ έχει μπει στο παιχνίδι εντελώς μουδιασμένος, γιατί ξαφνικά βλέπουμε έναν ποδοσφαιριστή κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Δεν έχουμε καταλάβει. Η ατμόσφαιρα, το κλίμα, όλο είναι πολύ πάρτι, είναι πολύ πανηγυρικό. Ο ΠΑΟΚ κυριολεκτικά έχει κερδίσει κατά κράτος την όλη ατμόσφαιρα, το γήπεδο, που έχει μετατρέψει μια μικρή του δόση, όπως πιστεύετε να ακούγεται, γιατί η Ελβετή γύρισε πραγματικά την πλάτη. Καλά, τώρα έχει πάει σε έδρες και σε έδρες και τις έχει κάνει μικρές. Τώρα η κυτάρα Ελένη νομίζω ότι ήταν πολύ εύκολο για τα παιδιά. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις την ακριβώς απέναντι από εκεί που ήταν ο ΠΑΟΚ, κερκίδα που ήταν οι οργανωμένοι εκεί που βγήκαν και οι καθμοί από την πλευρά της Βασιλείας κατά την είσοδο των ομάδων, νομίζω ότι σε όλο το υπόλοιπο γήπεδο, πέρα από την κλασική διγωνία, τα σπρώμαυρο πέταλα, σε όλο το υπόλοιπο γήπεδο άκουγες και έβλεπες ΠΑΟΚ. Δηλαδή από πολύ νωρίς μπήκανε μέσα, υπήρχε πάρα πολλή αστυνομία, βέβαια, έτσι να πούμε, για να μην συμβεί το παραμικρό. Από πολύ νωρίς άρχισαν να τρογούν, να δημιουργούν ατμόσφαιρα, και νομίζω ότι έτσι η άβρα και όλο ότι πάμε όλοι μαζί και πάμε, τους έχουμε να κερδίσουμε, άλλαξε και έφτιαξε κάπως με τον Ιβάν Σαββίδη που κατέβηκε στο γήπεδο. Νομίζω ότι όλο αυτό το οποίο έχει επιτευχθεί στις άξεις του ΠΑΟΚ από πέρσι, από το περσινό πρωτάθλημα, αυτή η σπήρωση, είναι πολύ εύκολα αντίληπτη. Δηλαδή κατέβηκε ο Ιβάν Σαββίδης, έσπευσαν όλοι δίπλα του να φωτογραφηθούν και ο ίδιος νομίζω ότι το χάρηκε πάρα πολύ, γιατί το καιρό ήταν να σου είχε με το γήπεδο να προχαιρεθεί. Δεν είναι το πιο εύκολο. Λίγο. Ναι, κάπου λίγο σε χάρη. Έλα, τώρα είσαι, ναι. Τώρα είσαι δυνατά. Ποτέ. Ναι. Έλεγα, φαντάζομαι, δεν είναι το πιο. Όχι, πάλι. Χάσαμε τελώς. Επηγαίνω στον δρόμο η Ελένη. Ναι. Κινείται. Θα τη ξαναπάρουμε λίγο για να... Ελπίζοντας ότι θα έχει καλό σήμα. Μέχρι να την ξαναπάρουμε, να πούμε ότι
Υπάρχει μια ενημέρωση οριστικά την επόμενη Τετάρτη στις 8 το παιχνίδι με τη Σπαρτάκ στην Τούμπα και επαναληπτικό στις 14 του μήνα στις 8.30 Ρωσία. Ναι. Επίσης υπάρχει μια ακόμα ενημέρωση για το Βιερίνια. Είπε πριν και ο Σταύρος ότι σε κάποια φάση από τα νεύρα του χτύπησε και το χέρι του, έχει υποστεί και ένα κάταγμα στο χέρι. Πόσο δυνατά το χτύπησε, ρε φίλε, το χέρι. Δηλαδή για να έχει κάταγμα. Όχι, αυτό δεν είναι κάτι. Πάνησε κανένα τοίχο. Δεν είναι κάτι που τον εμποδίζει στον πάγκο. Πάνω είχαν αυτοί απατσάλι. Δεν είναι κάτι που τον εμποδίζει να παίξει. Απλά το σημειώνουμε ότι έχει και ένα κάταγμα στο χέρι. Κατεστραμμένο γυρνάει η Βιερίνια από την Βασιλεία. Παιδί μου, ρε. Εντάξει. Από ό,τι φαίνεται αυτό δεν είναι κάτι. Δεν είναι, απλά το σημειώνουμε ότι okay, υπάρχει και ένα κάταγμα στο χέρι. Ελένη, σε πετυχαίνουμε καθοδόν, γι' αυτό δεν σε ακούμε καλά. Ναι, με πετυχαίνετε καθοδόν. Τώρα νομίζω ότι έχω φουλ σήμα, δεν ξέρω για πόσο ναι, ακόμη. Τώρα, αλλά τώρα το ακούγεσαι καθαρά. Ξέρεις, θέλω λίγο να μας δώσεις λίγο κλίμα, ναι. Τόσο πριν το παιχνίδι, όσο και μετά. Δηλαδή και στο μετά να μείνουμε λίγο, γιατί και μετά είχε πολύ πανηγύρι, ναι. Τους παίχτες να πηγαίνουν προς τον κόσμο, σαβίδες ναι. Στα αποδυτήρια, δηλαδή είχε πολύ πράγμα και μετά. Ναι. Έλεγα πριν για τον Σαβίδη, έτσι, που ήταν κάτω στον αγωνιστικό χώρο πριν την έναρξη του παιχνιδιού και αντιλαμβανόσουν πόσο το περίμενε αυτός ο άνθρωπος να βρεθεί εκεί, αλλά και ο κόσμος βέβαια που με το που τον είδε έσπευσε κοντά του, φώναζε ρυθμικά το όνομά του. Ο Σαβίδης ο οποίος υποκλήθηκε στον κόσμο, αγκάλιασε τον Ράσμα Λουτσέσκου και έφυγε. Και λίγο αργότερα νομίζω ότι κάπου εκεί παγώνουν τα συνθήματα, κάπου εκεί παγώνει ο κόσμος που βλέπει την προθέρμανση του ΠΑΟΚ, γιατί υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι πεσμένος στο έδαφος, κρατάει το πρόσωπό του και δίπλα του έχουν σπεύσει οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Δεν έχουμε καταλάβει ότι για μερικά δευτερόλεπτα ποιος ακριβώς είναι, ποιος δείχνει να πονάει τόσο πολύ κάτω στο γήπεδο και μετά γυρνάει εκείνο Βιερίνια και νομίζω ότι κάπου εκεί όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά για τον Πανώσου να νομίζω από τους μορφασμούς του Βιερίνια σε κάποια φάση σηκώθηκε και πήγε να πατήσει το πόδι του ενώ οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές έκαναν κανονικά προθέρμανση, δεν το πατούσε με τίποτα. Εγώ χθες που μιλούσα και στο σε κάποια φάση χωρίς να ξέρουμε ακόμη ποια είναι η επίσημη ενημέρωση και τι έχει ο Βιερίνια από τους μορφασμούς και από το πρόσωπο και αυτά που έκανε ο Αντρές στο γήπεδο έλεγε ότι έχουμε μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη. Δηλαδή αναγκάστηκα και προδιαθέτησα τον κόσμο αρνητικά χωρίς να ξέρω γιατί έβλεπα την εικόνα αυτή του Αντρέ. Και όντως μετά ο Βιερίνια βγήκε, ο Λουτσέσκου το χτύπησε στην πλάτη, ο ίδιος μαρούσε έτσι, με τις γροθιές του τον πάγκο, δεν μπορούσε να πιστέψει βεβαίως την ατυχία λίγα λεπτά πριν την σέντρα. Ελένη, στον πάγκο το χέρι, Ναι. Τι πάγκο είχαν αυτοί οι άνθρωποι, αυτό που λέει και ο Νίκος, τι κάταγμα από τον πάγκο. Και μετά έβαλε και το, πέρα από το πρόβλημα στο πόδι, και μετά, όχι, ήταν η τσατήλα της στιγμής, ότι δηλαδή είχαν μείνει 5 λεπτά για να ολοκληρωθεί η προθέρμανση και ο Βιερίνια δεν μπορούσε να πατήσει το πόδι του, έπιανε πίσω τον πυρό. Ναι, αυτό και σκέψου πόσα νεύρα έβγαλε εκείνη τη στιγμή για να πάθει κάταγμα στο χέρι, δηλαδή. Γι' αυτό έλεγα προηγουμένως ότι χωρίς να ξέρουμε τι έχει η Βιερίνια, από αυτό το οποίο βλέπαμε, λέγαμε ότι απρόκτα και δυσάρεστη εξέλιξη, δηλαδή αναγκαστικά είχαμε κι εμείς μια μαυρίλα στον τόνο και στον ήχο της φωνής μας, γιατί βλέπουμε τον Αντρέ να είναι σε τέτοια κατάσταση και μετά βεβαίως και ο ίδιος ξέσπασε και ξέσπασε πάνω στον πάγκο έχοντας και αυτό το κάταγμα στο χέρι. Το είπε πολύ ωραία Πασχαλάκης μετά το τέλος του αγώνα ότι μπήκανε μέσα και έλειπε ο Βιερίνη γιατί οι υπόλοιποι δεν είχαν καταλάβει τι έγινε με τον Βιερίνη, έκαναν κανονικά τις ασκήσεις, την προθέρμανσή τους και όπως είπε ο Πασχαλάκης σοκαριστήκαμε λίγο, ειδικά εγώ το έμαθα τελευταίως μια ομάδα η οποία έχει προετοιμαστεί με ένα συγκεκριμένο σχήμα, με ένα συγκεκριμένο πλάνο και έχοντας κατά νου να έχει στη σύνθεσή της τον Βιερίνια και ξαφνικά τελευταία στιγμή να μην τον έχει, νομίζω ότι μπορούμε όλοι λίγο πολύ να καταλάβουμε τι εννοούσε ο Πασχαλάκης λέγοντας ότι ήταν σοκαριστικό. Το είπε και ο Πέλκας ότι μας ζήτησε να βγούμε και να παίξουμε εκείνο, να παίξουμε για την ομάδα, αλλά ευτυχώς όλα πήγαν καλά, ο Λουτσέσκου αναγκάστηκε να αλλάξει εντελώς τα πλάνα του και να δούμε και τον Χατσερίδη, ο οποίος νομίζω ότι στάθηκε πάρα πολύ καλά, έτσι. Αν αναλογιστεί κανείς πώς μπήκε το χρόνο που θέλει για να βρίσκεται στο επιθυμητό επίπεδο, ήταν χθες, βγήκε πρωταγωνιστής σε αρκετές έτσι, μάχες που έδωσε, καθάρισε πολλές επικίνδυνες φάσεις των αντιπάλων. Γενικά
Έτσι χαμόγελα για το ντεμπούτο του Χατζηρίδη. Σκεφτείτε ότι δεν τον έχουμε δει κιόλας, έτσι. Να συνεργάζεται και να δουλεύει μαζί με τον Βαρέλα και βεβαίως με τον Κρέσπο στα αριστερά. Εγώ νομίζω ότι το πιο σημαντικό χθες για το Χατζηρίδη, πέρα από την εμφάνισή του που όντως ήταν έτσι πολύ γεμάτη και όρημη. Μπήκε λίγο νοθρά. Δηλαδή μπήκε νοθρά με τα χέρια. Ναι, συμφωνώ. Απλά είναι λογικό και επόμενο. Ναι. Μόλις βρήκε τα πατήματά του, νομίζω ότι άρεσε ο Χατζηρίδης. Αυτό το οποίο εγώ κρατάω πιο πολύ για το Χατζηρίδη χθες ήταν επειδή από ό,τι έχουμε αντιληφθεί από αυτά που μας έχει μεταφέρει και ο Σταύρος από την προετοιμασία και όλα αυτά. Εντάξει, είναι ένας χαρακτήρας λίγο κλειστός, έτσι. Από την Ουκρανία, δεν ξέρει ναι. και τα αγγλικά πολύ καλά και γενικά και ο τρόπος παιχνιδιού του ΠΑΟΚ είναι καινούριος για αυτόν. Χθες φάνηκε εκτός από το κομμάτι το καθαρά αγωνιστικό που όντως ήταν από τους διευθυντές. Που πήγε πάνω. Όχι, ήταν ρε παιδί μου. Μέλος του γκρουπ, δηλαδή πανηγύρισε στο τέλος, ναι. Έσκασε ένα χαμόγελο, μιλούσε, δηλαδή ήταν και αυτό κάτι διαφορετικό για το Χατζηρίδη. Εγώ τον πρόσεξα, Νίκο, και σε μια φάση που πήγε πάνω στο διαιτητή, θα να σου πω ότι έβγαλε προσωπικότητα, μια φάση που δεν αφορούσε τον ίδιο, έτσι, για να διαμαρτυρηθεί, για να φωνάξει για κάτι, για να κερδίσει ο ίδιος κάτι. Αφορούσε συμπαίκτες του και πήγε πάνω στο διαιτητή, έτσι ύψωσε ανάστημα. Νομίζω ότι βγάζει έτσι προσωπικότητα και στοιχεία του χαρακτήρα του σιγά σιγά και ξεδιπλώνεται. Βέβαια είναι ακόμη νωρίς, μιλάμε για πρώτο επίσημο παιχνίδι, αλλά σίγουρα τα δείγματα είναι σχετικά. Ο Πέλγας τον αποθέωσε, έτσι λέγοντας χαρακτηριστικά, ότι ήταν ο καλύτερος για μένα στο γήπεδο. Και αφού έγινε αυτό με τον Ανδρέα, έπρεπε να ζήσουμε και χωρίς τον αρχηγό. Και βεβαίως είδατε ότι τα καταφέραμε πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Τώρα στο δεύτερο ημίχρονο, για να τα πάρουμε έτσι χρονικά σωστά, νομίζω ότι η Βασιλεία πάλι βγήκε αποφασισμένη τουλάχιστον να το παλέψει μέχρι τέλος, να διεκδικήσει ένα γκολ, να φέρει το μάτι στα ίσα και από εκεί και πέρα υπήρχε αρκετός δρόμος μπροστά της. Όμως έκατσε αυτή η κέντα, έτσι όπως είχε κάτι στην Τούμπα με τον Πασχαλάκη, αλλά τότε στο ρόλο του θύματος, γιατί είχε δεχθεί αυτό το γκολ. Αυτή τη φορά ο Πασχαλάκης με ένα βολέ βρίσκει τον Μπρίγκεβιτς, ο οποίος νομίζω ότι το ήθελε πάρα πολύ αυτό το γκολ στην Ελβετία. Το είπε κιόλας και μετά το τέλος του παιχνιδιού, λέγοντας χαρακτηριστικά. Ό,τι χάσαμε. Όχι, έλα Ελένη, έλα. Ναι. Έλα, ναι, συνεχίζεις τώρα σε ακούμε καλά, ναι. Έλεγε ο Πρίγκεβιτς ότι νομίζω ότι θα το έβρισκε ένα γκολ χθες ο Πρίγκεβιτς. Το ήθελε πολύ, το έψαχνε πολύ. Ήταν γι' αυτό ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, όχι τόσο απέναντι στη Βασιλεία, αλλά ήταν σε μια χώρα που γεννήθηκε, σε ένα κοινό που ξέρει καλά. Και το είπε και ο ίδιος μετά το τέλος του παιχνιδιού, λέγοντας ότι όταν έφυγα από την Ελβετία για να παίξω αλλού ποδόσφαιρο, ήθελα να αποδείξω πράγματα στον εαυτό μου κυρίως. Και ήρθαμε σήμερα και κερδίσαμε την καλύτερη ομάδα της Ελβετίας με 3-0. Και αυτό λέει πολλά. Σίγουρα λέει ήταν δύσκολο για μένα το συγκεκριμένο παιχνίδι. Νομίζω πως συναισθηματικής άποψης κυρίως το έθεσε ο Σέρβος, ο οποίος βέβαια πέτυχε ένα εξαιρετικό γκολ και κάπου εκεί τελείωσαν όλα για την Βασιλεία. Ο ΠΑΟΚ από εκεί και πέρα έπαιζε με τον χρόνο και βεβαίως δημιουργούσε συνθήκες για να πετύχει ένα ακόμη τέρμα. Το πέτυχε με τον Ελκαντουρί. Βεβαίως με τον Μπέλκα να είναι σε εξαιρετική μέρα. Νομίζω ότι χθες το μάτι μου έβλεπε παντού τον Μπέλκα. Ο Ντιέ ήταν αυτός, αν δεν κάνω λάθος. Πρέπει να πέρασε δύσκολο βράδυ. Έτσι να είχε φιάλτες από τον Μπέλκα γιατί πραγματικά ήταν σε εξαιρετική φόρμα, ήταν παντού, πίεζε ψηλά. Βέβαια εξαιρετικός ήταν και ο Λιμνιός και ο Ελκαντουρί σταδιακά βρήκε τα πατήματά του γιατί δεν ξεκίνησε καλά. Είχε δύο λάθη και ένα πουλί σπάλα στο οποίο στην αρχή έτσι λίγο κάπως μας έκανε όλους να... όχι να μουδιάσουμε ακριβώς, αλλά να σκουμποθούμε. Αλλά τελικά τα βρήκε τα πατήματά του ο Μαροκινός και ο Κάνιας ήταν εξαιρετικός σε ένα ακόμη παιχνίδι. Γενικά νομίζω ότι μεσοπιστευτικά ο ΠΑΟΚ λειτουργήσε άψογα. Αμυντικά θα το δουλέψει χθες. Ούτως ή άλλως αναγκάστηκε να αγωνιστεί με ένα πλάνο το οποίο δεν είχε εξ αρχής κατά νου. Και βέβαια το 3-0 ήρθε έτσι φυσικά και επακόλουθα. Νομίζω ότι και ο Λιμνιός δικαιούταν ένα γκολ, η αλήθεια είναι χθες, γιατί το πάλεψε. Το δούλεψε, δεν του έχουν βγει τα τελειώματα, το λέγαμε και μαζί Νίκο, ότι ψάχνει τα νούμερα ο Λιμνιός, αν και τακτικά ήταν άψογος χθες σε όλο το παιχνίδι. Εντάξει, έχει μια ασίστ που δεν ολοκληρώθηκε με γκολ γιατί η κεφαλιά του Μαωρίσιο πήγε λίγο έξω. Για μένα, και το συμφωνήσαμε και με τον Σταύρο πριν, ο Λιμνιός ήταν ο καλύτερος του γηπέδου μαζί με τον Ελκαντουρί. Αυτοί οι δύο νομίζω ότι ήταν οι καλύτεροι του ΠΑΟΚ χθες. Ναι. Θα βάλω Πέλκα
Θα βάλω πέλκα και okay. λιμιό. Okay. Αυτό. Να διαφωνήσουμε. Δεν θα πειράζει. Βάλω πέλκα και λιμιό. Δεν πειράζει να υπάρχει έτσι δημοκρατία. Δημοκρατία. Ναι, άλλο να υπάρχει πολυφωνία. Λοιπόν, μετά το τέλος του αγώνα, νομίζω ότι στο 3-0 κάποιοι Ελβετίδοι σηκώθηκαν από τις θέσεις τους να αποχωρήσουν. Μετά υπήρχε οι κλασικές στιγμές αποθέωσης, οι παίκτες πήγανε μπροστά στον κόσμο, νάτι οι πρωταθλητές. Νομίζω ότι έδωσαν το στίγμα έτσι για τη νέα σεζόν, όχι μόνο στην Ευρώπη, για το πρωτάθλημα κυρίως. Έγιναν ένα βεβαίως, ο Βαρέλα χόρευε σαν τρελός μαζί με τον Λινιό, είχε πάρει αγκαλιά τον Λαύρου. Πολύ ωραίο κλίμα, πολύ ωραία ατμόσφαιρα και νομίζω ότι το κλίμα το καταλαβαίνει κανείς και από τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Δηλαδή το να καταγράψουμε εμείς το κλίμα αυτό το οποίο περνάει και από τις κάμερες έχει πολύ μεγάλη σημασία. Βγαίνει ο Πασχαλάκης και λέει ότι η φάση αυτή του Φρίγκεβιτς, αυτό το βολέ, αυτή η ασίστ ήταν επιλεμμένα στην προπόνηση και αμέσως χρεώνει, πιστώνει την επιτυχία στον. Μπα. Κάνουμε τελευταία σύνδεση με την Ελένη για να κλείσουμε κιόλας από τη στιγμή που είναι και προβληματική έτσι, η σύνδεση. Μια τελευταία κουβέντα για να την αποχαιρετήσουμε. Μην το κλείσουμε έτσι, γιατί πρέπει να ξαναπάμε. Πρέπει να πάμε και στην Ολλανδία σε κάποια φάση. Στις 2 και 10 και 4. Όχι για θέμα του πάω, καλά τι να κάνουμε, έτσι είναι. Οι ζωντανές εκπομπές και το ρεπορτάζ που τρέχει παντού. Κάνουμε μια παραχώρηση τέλος πάντων. Κάνουμε μια παραχώρηση, ναι. Θα δανείσουμε 10 λεπτά από το χρόνο μας. 10 πολλά λεπτά. Είπα. Πολλά είπα. FM και όνομα τεπώνυμο στο 54526. Α, πάμε να ακούσουμε ώρα. Λοιπόν, Ελένη, επειδή είναι και λίγο προβληματική ναι. η συνομιλία μας, εντάξει, είσαι στον δρόμο, τι να κάνουμε. Πες αυτό που, που ήθελες να πεις για να ολοκληρώσουμε. Μην σε κλείσουμε έτσι, ρε κοπέλα μου. Δηλαδή, τώρα κρίμα είναι. Δηλαδή, να σε αφήσουμε έτσι. Μάλλον έτσι θα σε αφήσουμε. Δυστυχώς, τόσο ωραίο, τόσο ωραίο πρόλογο έκανα. Αλλά μάλλον, Ελένη, θα την αποχαιρετήσουμε έτσι. Κόπηκε Ελένη, μπορούμε να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα συζητήσαμε. Αλλά τι να κάνουμε, δεν έχει το σήμα, δεν μας βοηθάει και πάρα λοιπόν, πολύ. Άκου. Έλα. Λέω να πάμε στο διάλειμμα. Ωραία. Να συνδεθούμε μετά με Ολλανδία. Ωραία. Με απεσταλμένο μας εκεί. Όχι δικό μας. Ναι, το ναι. Libero Media ναι, ναι. Group. Ναι, ναι. Και μετά να μπούμε λίγο στο θέμα του Ζαμπά με τον Λουτσέσκου. Γιατί επίσης έχουμε πάρα πολλά μηνύματα και γι' αυτό. Ωραία. Να διευκρινίσουμε λίγο τι έγινε. Ωραία. FM κενό, το ονοματεπώνυμό στο 54526. Ποιος ήταν ο τελευταίος σκόρερ του ΠΑΟΚ σε παιχνίδι με ρώσικη ομάδα. Καλά τα πάτε. Καλά τα πάτε μέχρι τώρα. Και στο τέλος εκπομπής 3 παρα 5 θα κάνουμε την κλήρωση για 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Σπαρτάκ Μόσχας. Ποιος ήταν ο παίκτης του ΠΑΟΚ που σκόρερε τελευταία φορά απέναντι σε ρώσικη ομάδα. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για την τρίτη ώρα της εκπομπής. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Νίκος Μοσχοβίτς και Αγάπη Γαβριλίδου. Τελευταία μέρα του rotation, νομίζω. Γιατί? Ξέρω εγώ. Δεν νομίζω. Δεν επιστρέφει αύριο στα Δασκόλικα. Ναι, οκ. Okay. Παρασκευή αύριο. Μετά από Δευτέρα έχει ο Θεός. Ναι, ισχύει. Βιάστηκαν ανοιχτό. Κάποια στιγμή θα πάρω και εγώ άδεια. Ναι, μετά θα πάρω και εσύ κάποια στιγμή άδεια. Βέβαια. Ωραία, ωραία πράγματα. Βέβαια. Τι έχουμε αφήσει. Καταρχάς, εντάξει, περιμένουμε, είμαστε αναμονή να συνδεθούμε με Ολλανδία. Σε κάποια φάση θα συνδεθούμε, τέλος πάντων. Θα υπάρξει μια ενημέρωση. Ναι, από τον συνάδελφο που θέλει να καταχρηστεί το χρόνο μας, αλλά οκ. Ναι. Θα το δώσουμε. Κοίτα, παραχωρούμε 10 λεπτά, είπαμε. Αν ναι. τώρα η συνέντευξη κρατήσει 15, τα τελευταία 5 θα διαβάσουμε. Mm-hmm. Χθες έμαθα αντίπαλο και η ΑΕΚ στο τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League που μπαίνει για αυτή. Θα παίξει με τη Celtic. Η Celtic που είχε κερδίσει 3-1 τη Ρόζεμπορκ. Στο πρώτο παιχνίδι χθες 0-0 δεν ζωρίστηκε, πέρασε εύκολα. Και η ΑΕΚ θα παίξει πρώτα με τη Celtic. Και από ό,τι έβλεπα πριν, κάτσε λίγο να το τσεκάρω, η Eindhoven είναι μια πιθανή αντίπαλο στην πορεία, αν καταφέρει να περάσει. Στα play-off. Mm-hmm. Όχι. Είναι πιθανές αντίπαλοι της ΑΕΚ είναι οι Young Boys. Mm-hmm. Γιατί η ΑΕΚ είναι στους ισχυρούς, αν αφού είναι πρωταθλήτρια. Οι Young Boys είναι μια πιθανή αντίπαλος και μία από το Καραμπάκ Μπάτε Μπόρισοφ, μία από το Μάλμε Βιντεώτων και μία από το Σπάτα Κτερνάδα Ερυθρός Αστέρας. Εντάξει. Όχι. Περίμενε. Όχι, καλά το είπα. Ναι, θα προκύψει μια από αυτές εδώ. Να βλέπεις, έχει πιο εύκολο δρόμο ρε εσύ. Αφού είναι ισχυρή, είναι Νίκο. Τι ισχυρή τώρα, για λέω ο κόσμος, σε παρακαλώ. Είναι άλλο, που την είσαι την είδαμε τη Γαλατά Σαράι την πάρα πολύ ισχυρή. Όχι, ισχυρή ρε παιδί έχει μου. Έχει ακυρώσει ένα γκολ, παιδιά, στη Γαλατά Σαράι στο φιλικό. Αν με πήγε βαρ, αυτό με τρεφόνικα. Πω, και είναι στο 1-1. Πώς το λέμε, ο Ποντίκης ήτανε. Ρε εσύ, δηλαδή είναι 1-1 το γκολ, είναι πεντακάθαρο. Και τι σε πειράζει, ρε φιλά, θα το μετρήσει. Ναι. Δηλαδή πραγματικά. Και δεν μπορεί να πει ότι δεν το είδε. Δηλαδή τον κάλυπταν δύο. Ένα τον κάλυπταν κανένα μέτρο. Ναι, ρε φιλ, ξεκάθαρα. Ναι.
Θύμησε επίσημο παιχνίδι τη περσινή που έπαιξε πάρα πολύ καλά με τα Γαλατασαρέ που διαβάσαμε, δεξιά και αριστερά. Κανένα βέβαια δεν σημειώνει αυτή τη φάση μου. Γενικότερα το τι φάσει έκαναν οι Τούρκοι και τι φάσει έχασαν. Εντάξει, μικρή σημασία έχει τώρα αυτό σιγά. Η ΑΕΚ έβαλε τρία γκολ. Αν σκέφτεσαι τα προηγούμενα φιλικά δεν έχει βάλει τίποτα. Έβαλε τρία σε αυτό με την, την Γαλατασαρέ. Τρίποτα ήταν βέβαια. Θέλουν να προβάρουν λίγο. Ναι. Αυτό. Okay. Εσείς οι οποίοι είστε φίλοι του ΠΑΟΚ και φίλοι και τη Σπαρτάκ, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, μπορεί να έχουμε εδώ πέρα κάποιον που θέλει να καμπαίνει ντομάτα. Τη Σπαρτάκ Μόσχας. FM κενό. Το ονοματεπώνυμο στο 5526. Και ποιο ήταν ο τελευταίο σκόρερ του ΠΑΟΚ σε παιχνίδι με ρώσικη ομάδα. Εύκολο είναι αν συγκεντρωθείτε. 5 εισιτήρια σε περίπου 45 λεπτά θα τα κληρώσουμε για να σα στείλουμε στην Τούμπα να δείτε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Σπαρτάκ Μόσχας την ερχόμενη Δετάρτη στις 8. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αναχωρεί σε λίγη ώρα από την Ελβετία. Έκανε το γόνι σήμερα εκεί. Το πρωί. Ναι. Προπόνηση τώρα, πες τώρα ένα χαλάρωμα, okay. Ήτανε. Ναι. Έχει και κόσμο στο αεροδρόμιο. Από τις γύρω περιοχές που πήγε εκεί να βγει φωτογραφίες με τους παίκτες του Λουτσέσκου. Γιατί εντάξει, είναι μια τελευταία ευκαιρία να τους δουν όσοι είναι από Γερμανία. Τι άλλο είναι κοντά. Καλά, εκεί που είναι και το. Γερμανία, Ελβετία, Γαλλία. Ναι. Και το αεροδρόμιο, όπως λέγεται, Μιλούς. Ναι. Μιλούς είναι ιστορική πολύ. Είναι μεγάλο από τα μεγάλα μπασκετικά διπλά του ΠΑΟΚ. Ναι. Τα παλιά καλά χρόνια, βέβαια. 3:10 ακούω ότι είναι ενημέρωση ότι θα συνδεθούμε με Ολλανδία, Νίκο Μοσχοβίτη. 3:10. Μιλάμε, αυτοί το πήγαν σε άλλο επίπεδο. Το δεκάλεπτο. Μπορεί να το κάνουμε και 3:10 μα θέλουν και να μην συνδεθούμε και καθόλου. Ωραία. Άρα εντάξει. Δηλαδή τι να πω. Πάμε πολύ πιο μετά πάμε. Ωραία, άρα. Πάμε λίγο στο. Πάμε λίγο στο κομμάτι του Λέο Ζαμπά. Γιατί από χθες έχει γίνει μια μικρή συζήτηση και γι' αυτό. Πώς αντέδρασε, γιατί αντέδρασε, για ποιο λόγο, τι έγινε με τον Λουτσέσκου. Να το πάρω από την αρχή. Τελειώνει ο αγώνας. Είναι στη διαδικασία των πανηγυρισμών όλοι, ο Λουτσέσκου, όλοι μαζί. Περνάει σε κάποια φάση ο Ζαμπά μπροστά από τον Λουτσέσκου. Απλώνει το χέρι ο Λουτσέσκου να τον συγχαρεί. Και ο Βραζιλιάνος, έτσι όπως περπατάει, συνεχίζει να περπατάει. Τον τραβάει ο Λουτσέσκου, του φωνάζει εκεί πάνω εκείνη τη στιγμή. Και τελειώνει εκεί. Μετά, για να διευκρινιστεί λίγο τι έγινε, ρωτήθηκε ο Λουτσέσκου στη συνέντευξη τύπου. Και αυτό που είπε ήταν ότι υπήρξαν κάποια περιστατικά στον αγώνα από τη στιγμή που μπήκε ο Ζαμπά ως αλλαγή, που έκαναν τον Ρουμάνο λίγο να τον φωνάξει, να τον καζώσει λίγο. Τον είχα για τόσο. Το Ζαμπά. Ναι, ρε παιδί μου, τον είχα για πιο cool. Τώρα ξέρεις τι. Είναι το ότι. Τσατίσκι δεν ήταν βασικός. Να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι. Αυτά. Πραγματικά όμως. Πιστεύω ότι συμβαίνουν πολύ συχνά. Ναι. Απλά συμφωνώ 1000%. Απλά έτυχε τώρα να είναι το πλάνο ακριβώς εκεί, να το δούμε όλοι. Και γι' αυτό το λόγο να συζητάμε. Τώρα αυτό το πράγμα μπορεί να γίνεται πραγματικά. Και δεν θέλω να το. Δεν το λέω για να το υποβαθμίσω. Πραγματικά δεν ήταν. Αν το δει ξεκάθαρα ρεαλιστικά, δεν ήταν καλή αντίδρασή του. Προφανώς δεν γίνεται να σου δίνει το χέρι και να μην σταματάς. Αλλά προφανώς και συμβαίνει αυτό το πράγμα. Τώρα αυτό που είπε ο Λουτσέσκου είναι ότι ήταν ένα μείγμα εκνευρισμού για το γεγονός ότι ήθελε να παίξει παραπάνω. Ότι από τη στιγμή που μπήκε είχε κάποιες ευκαιρίες, αλλά δεν του βγήκαν αυτά που θέλει να κάνει. Είχε κάποιες τρίπλες που έκανε, που ο Ζαμπά, από ό,τι έχουμε δει, το έχει αυτό το στοιχείο, σαν Βραζιλιάνος κιόλας. Να τραβάει λίγο κάποιες φάσεις από τα μαλλιά, να κάνει λίγο την τρίπλα, να θέλει να δείξει λίγο παραπάνω. Σε ποια φάση, πια εκείνη που μπήκε από τα αριστερά για να σου δίνει τα αριστερά και κόντρα. Νομίζω ήταν μια φάση το 87-88. Που μπήκε από τα αριστερά. Ναι, προς εκεί προς τα τελειώματα, που απλά δεν είναι ότι έκανε. Την τρίπλα, αυτό το πήγε να πέρασε. Φάση, είναι ότι έκανε και γύρισε προς την κερκίδα κάπως. Σαν το εξέλαβε, όχι το εξέλαβε. Δεν ήθελε ο Λουτσέσκου να προκαλέσει μάλιστα, εκείνη μάλιστα. τη στιγμή. Αυτό okay. είναι το θέμα του. Και γενικά, επειδή το έχουμε ξαναδεί αυτό το Λουτσέσκου να το σημειώνει στην συνέντευξη τύπου, δεν είναι από τους προπονητές που τους αρέσει γενικότερα να προκαλεί. Όχι ο ίδιος. Μην κοιτάς έτσι. Δηλαδή, όχι αγάπη Γαβριλίδου. Όχι δηλαδή, να προκαλεί, ρε φίλε, ο ίδιος, αλλά το έχει ξαναπεί στην αρχή. Οι παίκτες του δεν θέλουν να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Οι παίκτες. Okay. Άλλο αυτό. Που συμφωνώ μαζί σου, ο προπονητής πρέπει να δίνει το παράδειγμα και να τραβάει μία γραμμή. Εντάξει, δεν ξεχνάμε μικρό στοιχείο, κυρία, αυτό θα το πω. Okay. Ναι, σκέψω όμως ότι μιλάμε. Ο άνθρωπος υπερασπιζόταν την ομάδα του, έτσι. Μιλάμε για έναν Λουτσέσκου όμως και 3 χρόνια νεότερο που αλλιώς είναι τώρα. Τον βλέπεις πώς είναι τώρα. Βέβαια, όχι.
Όχι, να τα λέμε σε αυτά τα πράγματα, τώρα έχει αλλάξει. Δεν είναι αυτό εκείνο το πράγμα. Καλά. Έχει πάει, πήγε και πέρσι σε έδρες και δεν αντέδρασε για τίποτα, okay. Νομίζω. Okay, εντάξει. Απλά και γενικότερα, όπως και να έχει, ο Λουτσέσκου είναι από τους προπονητές που το τονίζουν αυτό το πράγμα και δεν διστάζει να το πει και δημόσια. Και το ξεκαθάρισε λίγο αυτό το πράγμα με τον Ζαμπά για χθες. Ουσιαστικά το έκοψε εκεί. Για να μην χρειάζεται να υπάρξει κάποια παρανόηση και συζητηθεί αυτό το πράγμα λίγο παραπάνω, γιατί προφανώς από χθες είναι ένα θέμα που συζητιέται και δεν άρεσε στον κόσμο αυτή η κίνηση του Ζαμπά. Έδωσε την εξήγηση ο Λουτσέσκου και νομίζω σταματάει εκεί. Εντάξει και ο Ζαμπά, μην ξεχνάμε ότι σήμερα έχει τα γενέθλιά του, κλείνει τα 20, δηλαδή μιλάμε για ένα παιδί. Χρόνια πολλά. Ναι, χρόνια πολλά. Μιλάμε για ένα παιδί το οποίο είναι παιδί, αρχικά. Τώρα χτίζει χαρακτήρα. Δεν είναι κάτι που δεν γίνεται. Απλά θα σε έκανε λίγο αρνητική εντύπωση για το παιχνίδι. Ξέρεις, ήταν και σου λέω, ήταν για κάτι μένα, χαρούμενο. Δηλαδή, η ομάδα νίκησε 0-3, όλοι χαρούμενοι και όλα αυτά. Και έγινε αυτό με τον Παναγιώτη. Για μένα παίζει ρόλο ότι έπεσε η κάμερα εκεί. Έτυχε βασικά και την ώρα η κάμερα να είναι στραμμένη στο Λουτσέσκου να περνάει ο Ζαμπά και το είδαμε όλοι. Εγώ σου λέω ότι αν δεν το βλέπαμε ζωντανά, δεν θα ζητήσω αυτό το πράγμα. Εγώ όταν ήμουν στον Ανατολικό το πήρα χαμπάρι, να ξέρει. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι αυτό. Ωραία. Αλλά εγώ το πήρα χαμπάρι. Ήταν επειδή έγραφε. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, οκ. Okay. Έχουμε ένα φίλο που δίνει κάτι. Βλέπω το Σαμπά να μην παίζει πάντα στο επόμενο παιχνίδι τη Σπαρτάκ. Από ό,τι έχω καταλάβει το πώς λειτουργεί ο Λουτσέσκου. Εκτός έδρας ή στην Τούμπα. Στην Τούμπα, στο επόμενο παιχνίδι. Τον βλέπω να είναι στο πάγκο. Κοίτα. Από ό,τι καταλαβαίνω από το πώς λειτουργεί ο Λουτσέσκου. Και νομίζω ότι κάνα δύο παιχνίδια τώρα θα προσπαθήσει λίγο είναι να τον. Να έσφιξε τώρα με τη Σπαρτάκ το Σαμπά. Τι να κάνει. Όχι τόσο. Από τα λάθη σου μαθαίνει όμως. Ναι, σαν παραδειγματισμό αυτού. Παραδειγματισμό μάλλον κάπως. Κάπως έτσι νομίζω. Υπάρχει μια πληροφορία ότι ο ΠΑΟΚ χθες έκανε τεράστια τηλεθέαση. Mm-hmm. Το Ε έκανε νούμερα που είχε πολύ καιρό να τα κάνει. Μπορεί και να ήταν και ρεκόρ. Με Αλέξη Πυρόπουλο που τον έκαταξαν τις προηγούμενες ημέρες, αλλά εντάξει, έσπασε λίγο την κατάρα των εκτός έδρας αγώνων. Και Γρηγόρια Τρίτη φυσικά. Εξαιρετικό ο συνάδελφο. Άμα δεν πιστέψουμε το δικό μα παιδί. Εδώ. Το Ε, εξαιρετικό. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Φυσικά. Και ο συνάδελφο πάρα πολύ καλά τα πήγε. Φυσικά. κάτσε, έχουμε και νούμερα, περίμενε. Λοιπόν. Στο. Ελάρεση τώρα. Τι νούμερα. Άστα, θα πούμε μετά τα νούμερα. Θέλω να πει σε γενικό σύνολο, σε νεανικό κοινό και τέτοια. Ναι, προσπαθώ να καταλάβω πώ. Και εμφανίζεται. Πού τα βρήκε. Μου φεύγουνε, ρε φίλε. Λε να μην ισχύει. Κάντε λίγο πιο λιανά στα και καλά, εντάξει. Κάτσε, φίλε, να ξεκαθαρίσει λίγο. Μεγάλες στιγμές. Θα τα πούμε. Άσε. Μεγάλες στιγμές. Άσε. Λοιπόν, προσπαθώ να σκεφτώ τι έχουμε ξεχάσει. Γιατί από το πρωί είναι άπειρα τα θέματα που έχουν βγει γύρω και από το χθεσινό παιχνίδι. Από τη Σπαρτάκ, από την ομάδα, από κόσμο. Νομίζω ότι είπαμε τα βασικά. Ναι. Δεν πρέπει να έχουμε ξεχάσει κάτι. Mm-hmm. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά ότι σήμερα μέχρι Σάββατο. Διαρκεία στην Τούμπα, Κυριακή μόνο εντερνετικά και Δευτέρα ξανά διαρκεία στην Τούμπα και παράλληλα και μεμονωμένα εισιτήρια. Λογικά θα έχουμε ανακοίνωση για τα εισιτήρια μέσα από το Κυριακό για τιμές και όλες τις πληροφορίες για τα μεμονωμένα, γιατί και γι' αυτό έχουμε ερωτήματα. Έφτασε να κάνει Νίκο Μασκοβίτη 36,9% στο ανδρικό κοινό, ναι, okay. Και να είναι συνολικά πρώτο κανάλι μέσα στο 90 λεπτό. Α, στη τηλεθέαση εκείνη την ώρα, δηλαδή στα 90 λεπτά που παίζονταν το παιχνίδι, σε όλη την τηλεθέαση. Είναι. Πολύ καλό είναι. Εντάξει, σχολείο κάτι φυσιολογικό. Καταρχάς, κοίταξε. Πλέον, αυτό που έκανε το Ε είναι μεγάλη εξαίρεση τα τελευταία χρόνια. Γιατί τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε παιχνίδια των ομάδων μας σε ελεύθερο κανάλι. Ναι. Και σήμερα έτσι, ξανά και ατρόμητα. Πιστεύω ότι σίγουρα θα έκλαιγε πολλοί κόσμος σε καφέ και τέτοια. Ειδικά και ο Αύγουστος που είναι και ψιλονεκρός μήνας, πολλοί θα περίμεναν να δουλέψουν. Ναι, βέβαια σε τραβάει λίγο να. Να πας έξω να το δεις. Ναι, κοίταξε, να σου πω λίγο κάτι. Εγώ τα έχω συνδυάσει πάντα με δουλειά. Ναι. Οπότε προτιμώ να είμαι σε ένα ήρεμο μέρος και να τον παρακολουθώ τώρα. Καθένας το πώς το βρίσκει είναι μια άλλη κουβέντα. Εμείς έχουμε να δούμε παιχνίδι σε μαγαζί. Απλά επειδή γενικά όταν έχει παιχνίδι ο ΠΑΟΚ κινείται πολύ η αγορά. Ναι. Γενικότερα. Επιθανολογώ ότι αν το παιχνίδι ήταν σε ένα συνδρομητικό κανάλι θα είχε περισσότερη κίνηση σε μαγαζιά έξω από ό,τι χθες που ναι, ήταν σε ένα ελεύθερο δυσκολο κανάλι και ο καθένας μπορούσε να το δει στο σπίτι του, ας πούμε. Ναι, αυτό ακριβώς. Και να το δει με την παρέα. Και σήμερα Ατρόμητο 8 και 4. Ναι. Θα το έχει πάλι το Ε. Ναι. Κοιτάξτε, σιγά σιγά μπαίνει στη διαδικασία γιατί μην κομμασκοβείτε είναι και 7 ομάδες
χωρίς τηροπτικό συμβόλαιο. Αλλά φαίνεται ότι βρίσκεται λύση αυτό σιγά-σιγά, από ό,τι καταλαβαίνω από χθες. Δρομολογείται λύση. Σε αυτό το κομμάτι με. Κάτι βγήκε και για το Βασιλιάδη. Ναι. Το 12 ομάδες δεν υπάρχει πλέον. Υπάρχει 14 για την επόμενη σεζόν. Και κάτι βάζει μέσα και τους δανεικούς. Ναι, και ζητάει, κάνει λίγο πίσω σε αυτό το κομμάτι και λέει το κομμάτι των δανεικών να μειωθεί από ό,τι κατάλαβα και από όσα διάβασα χθες το βράδυ μέσα στο χαμό, γιατί βγήκε αυτό χθες το βράδυ αργά. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω συμφωνούμε στο κομμάτι. Και επίσης μπαίνει και πάλι κατάσταση με Νόβα και ΕΡΤ για τους 7. Οκ. Αν έρχει και αν μπει και η ΕΡΤ σε αυτή τη διαδικασία, αυτό που προσπαθεί να κάνει εδώ και τόσο καιρό ο Υφυπουργός Αθλητισμού, στο τέλος της ημέρας, αν το δεις δηλαδή καθαρά από την ουσία, θα υπάρχουν διάφορα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος ελεύθερα να τα παρακολουθήσει ο κόσμος. Ναι. Αυτό δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι λάθος. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι λάθος. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι κακό. Αλλά το θέμα είναι ότι τα χρήματα που είναι να βγουν για αυτή τη διαδικασία μέσα από την ΕΡΤ, ξέρουμε όλοι που προκύπτουν και προκύπτουν μέσα από την ελληνική κοινωνία. Ωραία, δεν είναι ιδιωτική πρωτοβουλία η ΕΡΤ. Τώρα το αν θα συμφωνήσουν επιτέλους αυτό το κομμάτι ούτως ώστε την επόμενη σεζόν να μειωθεί η ομάδα σε 14 και να δοθεί λύση και σε αυτό το θέμα των 7 ομάδων που ταλαιπωρούνται και δεν έχουν τηλεοπτικό συμβόλαιο και μάλιστα οι περισσότερες από αυτές έχουν και θέμα με την ιδιοδότηση από ό,τι έβλεπα χθες για τον Άρη, το οποίο θέμα προφανώς και υφίσταται από τη στιγμή που χρειάζονται κάποια συγκεκριμένα έγγραφα, όταν δεν έχεις τηλεοπτικό συμβόλαιο προφανώς σου λείπει ένα πολύ μεγάλο έσοδο. Είναι, είναι το οποίο δεν είναι δεν προσδοκόμενο έσοδο. Να. Είναι έσοδο που ουσιαστικά είναι εγγυημένο. Σε κρατάει ακριβώς. Οι περισσότερες ομάδες από το τηλεοπτικό συμβόλαιο βγαίνουν, βγάζουν τη σεζόν τους. Δεν είναι πολλές που βάζει το χέρι του στη τσέπη ο ιδιοκτήτης. Διαβάζοντας το SDNA που είχε το ρεπορτάζ το βράδυ, ότι ο Γιώργος Βασιλιάδης προτίθεται εν τέλει να μην επιμείνει στον αριθμό των 12, αλλά να αποδεχτεί μείωση των ομάδων σε 14. Όμως για να το κάνει αυτό, αυτήν την υποχώρηση, θα ζητήσει τη θέσπιση ενός ακόμη όρου. Πέρα από τους υπόλοιπους, που έχει να κάνει με τον περιορισμό ζωντανισμού ποδοσφαιριστών μεταξύ των ομάδων της Super League. Ένα θέμα που έτσι κι αλλιώς έχει συζητηθεί αρκετά. Ο Υπουργός θεωρεί πως πλήττει αυτό, ιδανική δηλαδή μεταξύ ομάδων της Super League, την αξιοπιστία του πρωταθλήματος και χρειάζεται απαραίτητος ρύθμιση. Ιδανική για εκείνον, λέει, θα ήταν η δημιουργία β' ομάδων. Κάτι που ο ΠΑΟΚ, νομίζω, για τις β' ομάδες το λέει εδώ και 2 χρόνια τουλάχιστον. Mm-hmm. Και σε διοικητικά συμβούλια και σε κάθε ευκαιρία το σημειώνει. Πρόθεση του Υφυπουργού, λέει, είναι οι ΠΑΕ της Super League να διοχετεύουν ποδοσφαιριστές στις β' ομάδες που σήμερα τους δίνουν δανεικούς δεξιά και αριστερά και αυτός ο περιορισμός θα είναι συγκεκριμένος, θα οριοθετεί δηλαδή πόσους μπορείς να δώσεις δανεικούς και πού και θα ισχύει από τη σεζόν 19-20. Okay. Να δούμε. Ναι, αυτό τώρα θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι ξανά έχει προγραμματιστεί η Γενική Συνέλευση στα γραφεία της Λίγκας στις 9 Αυγούστου. Οπότε μέχρι τότε, αν υπάρχει εξέλιξη σε αυτό το θέμα, το οποίο είναι το καυτό θέμα που τα επηρεάζει όλα, στις 9 Αυγούστου θα έχουμε και την κλήρωση. Mm-hmm. Τώρα αν πάμε μέχρι τότε, μέχρι τις 9 και δεν υπάρχει εξέλιξη, δεν νομίζω ότι θα γίνει η κλήρωση και μετά δεν νομίζω ότι θα γίνει θα και η σέντρα του πρωταθλήματος στις 25-26 το Σαββατοκύριακο. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι και αυτό το κομμάτι το οποίο παραμένει πάντα ανοιχτό και φυσικά μας απασχολεί και ο Ολυμπιακός είχε φιλικό χθες. Πήγε εξαιρετικά, έμεινε στο 0-0 με τη Λεγανές. Ο Ολυμπιακός έχει σκοράρει σε κανένα φιλικό τελευταίο διάστημα. Γιατί έχω ακούσει 0-0. Καλή ερώτηση. Δυσκολεύονται λίγο τα παλικάρια και εκεί. Ο Λάζαρος τι κάνει? Ο Λάζαρος. Είναι και κεντρικό πρόσωπο. Ο Λάζαρος. Λοιπόν, FM κενό, το ονοματεπώνυμό στο 545-26, σκόρερ του ΠΑΟΚ στο τελευταίο παιχνίδι με ρωσική ομάδα, για να κάνουμε την κλήρωση στο τέλος της εκπομπής σε περίπου μισή ωρίτσα, για τα 5 εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Σπαρτάκ Μόσχας. Ποιος είναι ο σκόρερ του ΠΑΟΚ σε τελευταίο μάτς με ρωσική ομάδα? FM κενό, ονοματεπώνυμο στο 545-26, την κλήρωση την κάνουμε σε λίγο για να δώσουμε τα 5 εισιτήρια. Λοιπόν, από τη στιγμή που η Ολλανδία μας είπε 2 και 10, μας πήγε 3 παρά 10. Λογικά θα μας πάει 3 σίγουρα. Καλά, λογικά θα πάει σίγουρα, στην θα επόμενη πάει εκπομπή. Δεν νομίζω να μας προλάβει στο τέλος. Γιατί αν είναι δυνατόν να γινόταν σε νορμάλ ώρα. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε για να πάμε σε ό,τι άλλο υπάρχει και να δούμε αν θα συνδεθούμε και 3 παρά 10 με Ολλανδία. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας
για την κλήρωση για τα 5 εισιτήρια που θα κάνουμε σε περίπου μισή ώρα. Εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε. Τελευταίο κομμάτι εκπομπή. Πάω 24, πάμε μέχρι και τις 3. Και άλλη λάθος απάντηση. Ρε παιδιά. Εντάξει, αυτό να σου πω λίγο κάτι. Είναι λάθος και αυτό είναι προσεξίας. Γιατί υπάρχει ένα άλλο παιχνίδι που έχει σκοράρει αυτό και σου μένει αυτό. Σκόραρε ή έχασε μεγάλη φάση. Σκόραρε με την κόντρα. Μόσχα. Α, ναι. Κατάλαβε. Ναι, εντάξει. Αυτό είναι λάθος, ρε παιδί μου, απροσεξίας. Ή ξέχασες ποιο είναι το επόμενο, ναι, και γι' αυτό. Ναι, αυτό είναι αυτό που πάθαμε και εμείς. Μα είδες. Έχουμε και ένα καινούργιο παίκτη, τον οποίο τον έχω ξαναδεί. Εδώ σε μια πρόταση. Θα το πάρουμε ως σωστό. Okay. Έχετε ακόμα. Νομίζω ότι είναι. Δεν φταίει ο φίλος που έχει στείλει το μήνυμα, ο Ηλίας. Νομίζω ότι φταίει ο τέτοιος, ο κορέκτορας του κινητού. Γιατί είναι, σίγουρα έχει γίνει έτσι η δουλειά. Ο κορέκτορας το έβγαλε. Εδώ, ρε φίλε, έτσι όπως το έβγαλε. Άλλοι παίζουν εδώ πέρα 4 χρόνια. Μυθικός ΠΑΟΚ διέλυσε τη Βασιλεία με 3-0. Λέει το ε. Για συνέχισε. Είναι ο Παδημήτρης Πέλκας εδώ. Ναι. Γιατί κόβει τον Ατρίδη. Ο Πέλκας μίλησε στο Σπυρόπουλο. Α, Σπυρόπουλο ήταν. Ναι. Κρίμα. Κρίμα. Έπρεπε να δούμε το δικό μας το παιδί. Εδώ, δηλαδή είναι δυνατόν. Ναι, είναι αυτό που έλεγε Σταύρο. Σκάει κιόλα, τη βλέπει δηλαδή ο άλλο. Στόπερ στη Βασιλεία παίζει, ρε φίλε. Εγώ σου λέω, φταίει κιόλα από δεξιά που δεν κλείνει. Γιατί τον χάνει ο αριστερό στόπερ, αλλά δεν πάει το δεξί. Το δεξιά. Ρε φίλε, ο Ελκαντουρί τελικά δεν είναι καλό παίκτη. Εγώ νομίζω ότι Ελκαντουρί και Μαουρίσιο φέτος θα είναι πολύ διαφορετικοί. Θα είναι περίπτωση Βαρέλα πέρσι. Θα τους δούμε δηλαδή. Ναι. Έχουν ξεκινήσει καλά. Δεν το λέμε αυθαίρετα. Να το παλικάρι. Το παπούτσι. Το παπούτσι δεν φαίνεται. Να βλέπουμε λίγο σπαντρίγια που έλεγε ο Σταύρος. Δεν έχει σπαντρίγια. Δεν τον έχω για τέτοιο. Τον έχω γενικότερα και. Εσύ, Νίκο, έχει σπαντρίγια. Έχει έρθει στην τούπα με σπαντρίγια. Ναι. Δεν πιστεύω ότι έχει πέσει τόσο χαμηλά, όντως. Όχι την κλασική που έχει στο μυαλό σου. Τη λίγο πιο ενισχυμένη. Δηλαδή σου κάνει πιο πολύ παπούτσι. Όπα, στο έψιλον έχουμε ακόμα και story. Φυσικά. Γιώργη Σαββίδη. Αν δεν έχουμε στο έψιλον, είναι δυνατόν. Απίστευτο. Άκου, λέει. Φυσικά. Story Γιώργη Σαββίδη. Το μήνυμα του Γιώργου Σαββίδη για του πληγέντε. Ναι, είναι το ειδικό μήνυμα, εντάξει. Εκεί ήταν ωραίο μήνυμα. Είναι το δρομητοχική. Ήταν αυτό. Αυτό μήνυμα. Δεν είστε μόνο για να κράζετε, καλά να τα λέτε. Ο Γιώργος Σαββίδης, ο οποίος ευχήθηκε να περάσουν όλες οι ελληνικές ομάδες. Ναι. Και το είπε και μόνος, ότι μάλλον δεν το πιστεύετε, το λέω εγώ. Σήμερα είπαμε έχει Ατρόμητο με την Δυνάμο Μπρέστ, το 4-3. 8 και 4. Έχει και Αστέρα Τρίπολης που παίζει με τη Χιμπέρνια. Ναι, δεν θυμάμαι τι ώρα όμως. Και αυτός εκεί λίγο αργότερα είναι, νομίζω. Σίγουρα ο Ατρόμητος είναι εδώ πέρα στο. Να το. Κουλούρης, έλα. Το παλικάρι. Ναι. Πάλι σήμερα θα βάλει γκολ να το δούμε. Παίξτο. Παίξτε το, θες με το Βαρέλα, εγώ κοιμήθηκα. Παίξτε το. Ρίξτε το μια ψηλή. Πρέπει να δω πώς. Ρίξτε το μια ψηλή. Anytime. Λοιπόν. Απλά να είσαι έτοιμη για την ηλικία, γιατί ξέρω τώρα και εντάξει, τον έχουμε ζήσει τον Ευθύμη του Κουλούρη. Δεν είναι και ο killer, ας πούμε. Έτσι δεν είναι. Μπορεί να του έρθει μια φάση για να μην την κάνει γκολ. Και εσύ να περιμένει, να την προωθεί. Δεν με απασχολεί. Ναι, οκ. Okay. Και ο Αστέρας είπαμε παίζει σήμερα. Η ΑΕΚ μπαίνει στην. Την άλλη εβδομάδα με την Celtic. Την άλλη εβδομάδα είναι και ο Ολυμπιακός. Ποιο παίζει εσύ. Ο Ολυμπιακός παίζει. Αχ, με τη Λουκέρνη. Με τη Λουκέρνη. Πιστεύω τον έχει η Λουκέρνη. Νομίζω. Πού να. Ναι. Λάθος, καλά λες, καλά λες. Όχι, καλά λες. Ναι. Με τη Λουκέρνη, 5-9 Αυγούστου, 9. Ναι. Λοιπόν, κάτσε να σου πω τώρα. Αστέρας Τρίπολης παίζει σήμερα σε 9. Mm-hmm. Με Χιμπέρνιαν. Νομίζω ότι είναι τηλεοπτικό σήμερα αυτό το αστέρα από την Νόβα. Ναι. Mm-hmm. Πάμε. Ατρόμητος, έλα. Ατρόμητος. Να δούμε. Κουλούρι. Είναι και εύκολο στο έψιλον. Το πέρασα. Σκοράρει σήμερα, λέει και πάλι. Δεν ξέρω, ρε φίλε, γιατί έβαλε και στο πρώτο. Ναι. στο πρώτο λίγο εντάξει. Αλλά ξέρεις τι. Ήταν λίγο τυχερό. Ίσως να είναι και δείγμα ότι τώρα που του έφυγε το άγχος, θα δείξει τι μπορεί να κάνει. Μακούλι. Στα μάτια έχει μπει στη γωνία τώρα και του έφυγε το άγχος. Δεν είχε κάνει κακό παιχνίδι όμως. Ήταν μέσα στις φάσεις κανονικά. Γιατί όχι. Γενικότερα ο Κουλούρης ήταν πολύ πιο απελευθερωμένο στον Ατρόμητο. Είναι ευκαιρία του να δείξει. Δεν συμφωνώ και τόσο, αλλά εκεί. Όχι, είναι ευκαιρία του. Θα πάει ο Κλάους εκεί. Ο Κλάους, Ρωσία. Arsenal Τούλα, πώς τη λένε. Ναι. Στην Arsenal ο Κλάους τίτλος. Σοκ όλοι από κάτω. Χθες το μεσημέρι. Ο Κλάους στην Arsenal, 3 θαυμαστικά. Έλα λοιπόν. Στη Ρωσία συνεχίζει την καριέρα του ο πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ. Έλα. Τι, λίγο τον δίνει. 2-20 ρε Νίκο τον δίνει. Anytime ή να βάλει το πρώτο. Anytime. Το πρώτο. Καλά, βγήκαμε μέχρι στο Βαρέλα, δεν θα μας βγαίνει κάθε μέρα το πρώτο. Εντάξει, παιδί μου, έτσι κι αλλιώς δεν θα παίξει τίποτα τρελό. 4-50. Βαρέλα ήταν πολύ έξυπνο το χθεσινό, να ξέρεις. Δηλαδή, απορώ για το λάθος σου με το ποντάρισμα. Έψαχνα τι θα παίξω και βλέπω αυτό. Πέφτει το μάτι μου εκεί, ωραία. Και έπεσε και στο Βιερίνια που τον έδινε 6 anytime. Και ευτυχώς δεν το έβαλα έτσι όπως έγινε.
Και λέω εντάξει. Είχα παίξει και άλλες 30 βράδες. 25 τον έδινε πρώτο. Λέω ένα ευρώ που μένει, βάλτε εκεί. Έτσι το έβαλα. Ο Βαρέλα και πέρσι, από ένα σημείο και μετά, και στο πρώτο παιχνίδι με την Ελληνική και τώρα, και σε κάποια φιλικά γενικά. Βάζει, ναι, το όχι. Δεν είναι ότι βάζει. Είναι ότι είναι σε τελική ενέργεια. Ναι, τώρα, για θα είναι σε κεφαλιά που θα πάει στην εστία, θα είναι σε κεφαλιά που πάει out. Γενικά στα στημένα, είναι ρε παιδί μου στόχο ο Βαρέλα. Οπότε, ναι, σαν για πρώτο γκολ δεν είναι και το καλύτερο ποντάρισμα τώρα να βάλει τον Βαρέλα. Γιατί ρε, συνάδελφε. Αυτό που πόνταρε έγινε. Χθες βγήκε. Ναι, okay. βγήκε γιατί είχε μια βάση λογική σου και λες ότι άμα κερδίσω κανένα κόρνερ, οι μπάλες πηγαίνουν προς το Βαρέλα. Μπορεί να το πάει αυτή και να κάτσει μέσα, όπως πήγε. Σκεφτόμουν δαστημένο, που είναι αλήθεια. Ναι. Και δηλαδή είχα και το Μάτος, είχα Βιρίνια για απευθείας. Ναι. Έτσι το σκεφτόμουν. Δηλαδή έβαλα σε κάποια φάση και το. Είχα βάλει και τον Μπρίγιοβιτς σε τριάδα. Ναι. Αλλά και αυτό είναι το πιο εύκολο. Μετά κοιτούσα λίγο δαστημένα. Ναι. Και πας εκεί, πού θα πας τον. Τις στατικές φάσεις είναι όλο μεγαλύτερα, γιατί το κοιτούσα τα στημένα δεν ακούγεται και τόσο καλά. Και οι στημένες μπάρες. Στατική φάση τα λέμε, παιδιά. Δεν μου αρέσει αυτό το στατική φάση, αλλά οκ. Okay. Είναι πιο σωστό από το άλλο. Μου θυμίζει το στατική το Μπακόπουλο τη ΕΡΤ. Δεν ξέρω γιατί. Το μυαλό μου πάει εκεί. Σε πιάνει μια ιδέα δηλαδή τώρα, εντάξει. Δηλαδή. Τα άκουσα τόσες φορές στο Μουντιάλ. Τι ρε Νίκο, ζεστάθηκες. Ναι, τώρα ζεστάθηκα λίγο. Ναι. Εντάξει, όταν μπήκαμε εδώ πέρα μέσα ήταν λίγο ιγκλού, αλλά τώρα ζεστάθηκα που είναι τόσο κλειστό. Οκ. Διαστημικά, ορίστε. Ολόκληρο θέμα. Χαμός το. Κοίταξε τώρα, δεν νομίζω το έχουμε ξαναπιάσει 36% τώρα. Ξεπούλησε εδώ πέρα. Δηλαδή με τι έχει πιάσει, με Star Academy. Άκου. Στο πρώτο ημίχρονο, ναι. Ανατέταρτο, έπιασε 28%, ξεκίνησε με 28 δηλαδή. Πήγε 35,5, τελείωσε 36,9. Ναι. Και δεύτερο, ξεκίνησε με 27,4, μετά 30. Και τελείωσε με 26,9. Να χαρά. Το έπαιξε πολύ και στη γειτονιά χθες έπαιξε πολύ γκολ. Δηλαδή, όταν έγινε το 0-1, ακούστηκε από κανένα 2-3 μπαλκόνια, ακούστηκε γκολ. Είμαι σε μένα. Που άλλες φορές δεν γίνεται. Είμαι μοναδική πραγματικά γειτονιά στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Που δεν έχω ακούσει τη ζωή μου 23 χρόνια. Ειδικά τα τελευταία 5 που δεν γράφω ποτέ έξω και γράφω σπίτι και τι γράφουμε, ναι. Και μάτς και τέτοια. Ναι, ναι. Ποτέ δεν έχω ακούσει γκολ. Ποτέ. Χθες σου λέω, χθες που δεν ήταν. Δεν ξέρω αυτή η περιοχή μου. Πηλέα μένω, δεν ξέρω αν είναι κάτι. Ποτέ! Γιατί υπάρχει κάτι άλλο στην πόλη, εκτός από το Ασπρόμαυρο, αγαπητέ Γαβριλού, αυτό αφήνει να είναι. Δεν ξέρω. Είναι κάποιο ο οποίο μένει σε μια περιοχή που μόνο Ασπρόμαυρο δεν τη λε, αλλά δεν πειράζει. Γιατί εκεί που μένει. Είναι παραδοσιακά εκεί πέρα άλλη φωλιά. Παραδοσιακά από τα παλιά τα χρόνια. Μη μου πει είναι αυτό που φαντάζομαι. Ναι, 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 παραδοσιακά. Αλήθεια. Ναι, ρε. Το πατρικό εννοεί. Μην μπέρδεψε τώρα λίγο. Δεν είναι κουβέντα για τον αέρα αυτή. Λοιπόν, πάμε σε άλλα θέματα. Πάμε σε άλλα θέματα. Λοιπόν, έρεκε να εμφανιστεί 3 παρα 10, έρεκε να εμφανιστεί 3 παρα 10 και να μας κρατήσει μέχρι τις και 4. Να σου πω, αφού φτάσαμε και 46, λογικά δεν θα το κάνουν σε αυτή την ώρα. Λες εσύ. Θα είχε στείλει μήνυμα, γιατί είναι γνωστός. Ναι. Δεν θα το έχει αφήσει να φτάσουμε εδώ, πιστεύω. Ναι. Τώρα τι να σου πω. Είπαμε, η αποστολή έχει ξεκινήσει από Ελβετία. Αναμένεται σε κάνα. Κάτσε, περίμενε. 2 ώρες και 45 λεπτά ή 1/4, μας είχε πει ο Σταύρος. Δεν θυμάμαι. Την άλλη φορά είχες πει πολύ λιγότερο. Είχα από μία ώρα και 45 λεπτά. Ναι, είναι μια ώρα ακόμα βάλε. Εγώ λέω να το κλείσουμε στις 2,5 ώρες τώρα. Οκ. Okay. Ας το κλείσουμε εκεί. Okay. Και ό,τι γίνει. Ναι. Εντάξει, δεν θα μας κυνηγήσει κανένας. Αφού φτάσανε, γιατί χάλασε το πούλμαν που τους μετέφερε στο αεροδρόμιο, όλα καλά. Είπαμε για Βιερίνια. Ότι όταν γυρίσει η αποστολή μετά θα υποβληθεί σε μαγνητική, έχει κάποιες ελπίδες, μήπως προλάβει να είναι διαθέσιμος. Έχει και ένα κάταγμα στο χέρι από το χτύπημα που έδωσε στον πάγκο πάνω εκεί στον εκνευρισμό του. Και έσπασε και έχει ένα μικρό κάταγμα. Ναι. Τεράστια επιτυχία. Νομίζω ότι το βράδυ θα έχουμε ενημέρωση για τον Βιερίνια και από εκεί και πέρα, ανάλογα με τη θεραπεία που θα ακολουθήσει με βάση και τα αποτελέσματα την μαγνητική, θα ξέρουμε αν θα μπορεί να τον υπολογίζει ο Λουτσέσκου. Τώρα, αν δεν τον υπολογίζει. Είναι αυτό που λέγει πριν και. Ναι, δεν έχει. Ποιο να βάζει. Το Γκίτσου δεν τον πα από εκεί. Δεν μπορεί να πάει αριστερά. Δεν βλέπω να το έχει στο νου του κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι πάλι θα πάει σε αυτό. Να πα στο Μάτος αριστερά και τον. Όχι, όχι. Δεν νομίζω. Πολύ μεγάλη αλλαγή. Δεν πειράζει το Μάτος από δεξιά. Δεν πειράζει. Να σου πω κάτι. Εκεί. Αν το πάρουμε με βάση το γεγονός ότι ο Λουτσέσκου δεν θέλει να χαλάει πολύ τα πλάνα του, ουσιαστικά, συσσαγωγικά, χαλάς δύο θέσεις. Δηλαδή, πας στο Μάτος αριστερά και αλλάζει και
το δεξιάκρο, άμα πάει ο Κίτσιου. Για ένα ναι, μάτι, δηλαδή ευρωπαϊκό με τη Σπαρτάκ, είναι λογικά, δύσκολο. Θα δούμε το Κρέσπο πάλι εκεί και πιστεύω που είδαμε ναι. το Χατσερίδη να είναι καλά. Νομίζω ότι αυτό είναι η μεγαλύτερη ασφάλεια. Και από εκεί πέρα, εγώ λέω πάντα. Να είναι καλά, τόσο να κάνει καλό παιχνίδι, ρε παιδί μου. Τώρα δεν ξέρω αν είναι καλό άνθρωπο σωματικά. Πα με, με την ασφάλεια του Κρέσπο στα αριστερά, στο πρώτο παιχνίδι. Και αν μπορεί να υπολογίζει το Βιερίνια, στο επαναληπτικό το βλέπει. Που δεν νομίζω ότι το ρισκάρει, άμα δεν είναι σίγουρο ο Λουτσέσκο, από τη στιγμή που τώρα κάθε εβδομάδα έχει αγώνε και σε αυτό το επίπεδο. Mm-hmm. Αλλά yeah. έχει και Μπίσεσβαρ διαθέσιμο για Σπαρτάκ από εδώ και πέρα. Από αύριο δηλαδή. Θα μπει κανονικά. Αυτό αναμένεται τουλάχιστον. Υπάρχει και μια επιστολή του Βαγγέλη Γραμμένου που συγχαίρει τον ΠΑΟΚ για την πρόκριση από ό,τι βλέπω. Μια επιστολή και για τον Ιβάν Σαββίδη. Θα δημοσιευτεί σε λίγο στο ΠΑΟΚ 24. Θα μπορείτε να διαβάσετε εκεί πέρα. Και βλέπω δήλωση του Ελκαντουρί. Φέτος θα δείτε τον πραγματικό Ομάρ. Άντε ρε αγόρι μου λίγο, άντε. Άντε λίγο. Είμαι πολύ χαρούμενος, λέει, που πέτυχα αυτό το γκολ. Η περσινή σεζόν δεν ήταν πολύ καλή για μένα, ήταν λίγο δύσκολη, δεν σκόραρα πολύ. Τώρα όμως ξεκίνησα από την αρχή θετικά. Πέτυχα γκολ στο πρώτο μου παιχνίδι, νιώθω καλά σωματικά και πνευματικά. Τώρα που βρίσκομαι σε καινούργια θέση, νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Αλκαντουρί συνεχίζει. Αγωνίστηκα και πέρυσι αρκετά παιχνίδια, αλλά η κατάστασή μου ήταν πολύ δύσκολη. Νομίζω ότι φέτος θα δείτε τον πραγματικό Ομάρ. Και για την Σπαρτάκ πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα. Έχουν ένα καλό προπονητή που δούλεψε πολύ κοντά, πολύ δίπλα στον Κόντε. Δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε. Είναι το φαβορί Σπαρτάκ. Αλλά αν παίξουμε όπως θα δει παιχνίδια με τη Βασιλεία, έχουμε τις πιθανότητές μας και νομίζω ότι και εμείς έχουμε δείξει τι μπορούμε να πετύχουμε. Είπε ο Αλκαντουρί στην κάμερα του ΠΑΟΚ TV από ό,τι βλέπω. Ωραία. Επειδή είναι πιθανό να εμφανιστεί η Ολλανδία σε λίγο, για 3 παρα 10 έχουμε ενημέρωση. Ας κάνουμε την κλήρωση για τους 5 νικητές πριν κλείσουμε για τα 5 εισιτήρια του ΠΑΟΚ Σπαρτάκ Μόσχας. Φίλε μου Δημήτρη, δώσ' μου 5 νούμερα από το 1 μέχρι το 48. 4. 5, ναι. Πάμε άλλα 4. Έχουμε το 4. Πολύ ωραία. 4, 8. 10. Άντε ρε, άλλα 2. Μην το ψάξει πολύ. Ποιο? 4, 8, 9, 10. Το Ελκαντουρί τι έχει? Και το 7. Δηλαδή, 4, 7, 8, 9, 10. Ωραίος. Για ανέβασε λίγο. Λοιπόν, οι 5 νικητές, οι οποίοι θα πάτε σε Τούμπα την Τετάρτη, είναι η Τοπαλίδης Νίκος, Θουλόπουλος Κώστας, Φωτιάδης Ηλίας, Γεωργιάδης Κυριάκος και Παπαδόπουλος Φώτιος. Επαναλαμβάνω, καλή μου φίλη. Τοπαλίδης Νίκος, Κώστας Θουλόπουλος, Ηλίας Φωτιάδης, Κυριάκος Γεωργιάδης και Φώτιος Παπαδόπουλος. Εσείς οι 5 θα επικοινωνήσει η Μαριλής μαζί σας για να πάρει τα στοιχεία σας από ταυτότητες και άμκα και όλα αυτά. Ο παίκτης που ψάχναμε ήταν ο Ρόμπερτ Μακ. Έτσι, μπράβο. Στο Κράσνονταρ ΠΑΟΚ. Το 2-1. Ναι. Αποκλεισμός ήταν εκείνο το παιχνίδι, ε. Ναι, το γκολ ήταν στο 92. Είχε μειώσει στο τέλος ο Μακ. 0-0. Τη χρονιά με Τούντορ, κουλουπού. Τη χρονιά που ο Μακ γενικά τα έβαζε τρίποντα. Που έπαιζε μπροστά. Ναι. Ήταν. Ναι, ναι. 0-0 στην Τούμπα, 2-1. 1-2. Όχι, 2-1. Στην Ρωσία. Αποκλείστηκε ο. Είναι πολύ ωραίο παίχτη και ράσμα τώρα στο κέντρο. Προσπαθώ να θυμηθώ ποιο ήταν. Έναν κοντό, λες. Το κοιτούσα πριν που είχα μπει στο Τράσερμαρ. Είχε έναν παίχτη καλό, Κράσνονταρ. Που γενικά ίσως ήταν και λίγο καλύτερη ομάδα τον ΠΑΟΚ τότε. Και είχε βρεθεί. Ποιον άλλο ήταν ο όμιλος. Πού από τα θυμάμαι αυτά. Καθόλου δεν τα θυμάμαι. Κράσνονταρ. Ντόρτμουντ. Α, ναι, που δεν είχε χάσει από την Ντόρτμουντ. Είχε κερδίσει και ισοπαλία και είχε την Κράσνονταρ και μια ακόμα. Η Γκινγκάβιταν ήταν η άλλη χρονιά. Καμπάλα. Η Καμπάλα. Α, ναι, αυτή μα είχε κάνει τη ζημιά. Αυτή νομίζω δεν είχαμε μπορέσει να περάσουμε. Ναι. Ναι. Ναι, 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 μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία ήταν εκείνη. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν το βλέπω να γίνεται δουλειά, παιδιά, με την Ολλανδία. Δεν το βλέπω. Εγώ σου είπα. Ξεκινήσαμε και 10. Από τις 2 και 10 ξεκινήσαμε. Φτάσαμε 3 παρα 10. 3 παρα 10 φυσικά δεν θα ξεκινήσει, εννοείται. Ενώ, φίλε, okay. Την παραμονή. Ναι, την παραμονή ήταν. Ναι. Την παραμονή του ΠΑΟΚ Βασιλεία. Συνέντευξη τύπου του ΠΑΟΚ. Λέμε 12-12. Και γενικότερα. Στον ΠΑΟΚ υπάρχει ένα πρόγραμμα. Τώρα. Στην Ολλανδία εκεί φίλε πέρα... μου, τι μου, όχι με την Γκαμ. Τελικά με την Καμπάλα ήταν εκεί. Γκαμπάλα
Κράσνονταρ και η τέτοια, και η Ντόρτμουντ. Ναι, ήταν με τον Όλσεν. Την Καμπάλα δεν έχεις μπορέσει να κερδίσεις. Ναι. Στην Τούμπα νομίζω κιόλας την έχει κάνει ζημιά. Αν ναι, θυμάμαι καλά. Πρέπει να είχε γίνει με την Ήτα, με την Κράσνονταρ και μετά έπαιζε με την Καμπάλα τελευταίο παιχνίδι. Όχι. Και νομίζω έπρεπε... πιο νωρίς. Έχουμε Χρυσανθό. Σε λίγο. Σε λίγο περιμένουμε στις 2 και 10 ρε παιδιά. Σε λίγο. Έπρεπε να πάμε παραπέντε. Πόσο σε λίγο ακόμα δηλαδή. Πόσο σε λίγο να αντέξουμε. Τέλος πάντων. Λέει ότι ήμουν από εκεί που είδαμε και το Λεβέκ. Λέει από εκεί τον είδαμε, ναι. Αν και τότε νομίζω τραυματίας ήταν. Καλά, ο... ήταν τραυματίας ο Λεβέκ. Κάτι ήταν και τότε, ναι. Καλά, ο Πάκο έχει παράδοση να κρατάει παίκτη από ομάδες. Από Βασιλεία μας άρεσε. Τίποτα. Αυτό θα σου λέγα στο. Ο Φόρ κάτι λέει. Διάβαζα στο. Και ο Αγέτη είναι καλός. Αυτό το Φόρ, αυτό το Φόρ λέω. Αυτό. Α, ναι. Ο Φόρ, άκουσε και λέω. Όχι, ρε. Κάτσε, περίμενε γιατί τώρα συγκλονιζόμαστε. Φτάσαμε και εμείς στο τέλος. Αύριο εδώ και με Σταύρο με το καλό στις 12. Εδώ πάω 24. Μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο φυσικά. Ακολουθεί ο Γιώργος Παναγιωτίδης και ο Δημήτρης Δανακτσής. Εναλλακτικό πέναλτι μέχρι και τις 5. Τα λέμε ξανά αύριο. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι.